πώς γεννιούνται τα αστέρια, πώς γεννήθηκε το ίδιο το σύμπαν, θα πάμε σε άλλους γαλαξίες, ποιοι συγκλονιστικοί νόες μελέτησαν τα ουράνια σώματα και το κοσμικό τους περιβάλλον και πού έχουμε φτάσει στη σπουδή του διαστήματος. Γιατί ρωτάω αυτά τα πράγματα, φίλες και φίλοι, και γιατί θέλω να σας βάλω και εσάς σε μια τέτοια αναζήτηση. Το βέβαιο είναι ότι δεν συνωμότησε το σύμπαν. Μάλλον δεν έχει καμία διάθεση να διαβουλευτεί μαζί μου. Το σύμπαν άλλωστε είναι απασχολημένο όσο δεν φαντάζεστε με τη διαστολή του. Ένα βιβλίο είναι η αφορμή της σημερινής συνάντησης. Ένα βιβλίο που επιχειρεί να χωρέσει το σύμπαν σε 110 σελίδες. Και ακόμη δυσκολότερο, να το χωρέσει στο μυαλό του καθενός από εμάς. Το τόλμημα αυτό ανήκει στο διδάκτορα πυρηνικής φυσικής κύριο Μάνο Σαριδάκη, κύριο ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου με ερευνητικά αντικείμενα την αστροσωματιδιακή κοσμολογία και τις θεωρίες βαρύτητας. Καλώς ήρθατε, κύριε Σαριδάκη. Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση να κάνουμε αυτή τη συζήτηση που είναι πάντα ενδιαφέροντα θέματα. Κοιτάξτε, εγώ διατηρώ τις καλύτερες αναμνήσεις από μια μικρότερη, συντομότερη παρουσία σας σε μια προηγούμενη εκπομπή που αφορούσε σε ένα βιβλίο που σε εκείνη την περίσταση είχε εκδώσει με μεγάλη επιτυχία, μαθαίνω, όπως και αυτό είναι πολύ επιτυχημένο. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο, που προσπαθούσε και με μεγάλη επιτυχία πιστεύω, γιατί ήταν στοιχειοθετημένο, να απορρίψει, να καταρρύψει κάποιες θεωρίες που δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο τελικά να καταρριφθούν, γιατί άμα δεν θέλει κάποιος, δεν πείθεται. Ούμε επίσης, κάνουμε επίσης. Ναι. Και κάναμε την προσπάθειά μας. Τότε είναι πολύ σωστά. Λέτε, ήταν ένα συλλογικό έργο που είχαμε γράψει, ένα τόμο που προσπαθήσαμε να αντιπαρατεθούμε στις θεωρίες συνωμοσίας στην επιστήμη. Επίπεδη γη, δεν έχουμε πάει στη Σελήνη. Αυτό για είναι το δικό σας κεφάλαιο. Ακριβώς. Εξωγήινη. Εξωγήινη. Ζώδια. Είναι και πάρα πολλά καλά τα ζώδια. Μεγάλο και τεράστιο κεφάλαιο. Τεράστιο κεφάλαιο, αλλά δυστυχώς αυτό πρέπει να καταλάβουν πολλοί συμπολίτες μας. Είναι ευεπίφορες αυτές τις θεωρίες. Δηλαδή, για το κεφάλαιο με τη Σελήνη που λέμε, ένας στους τέσσερις συμπολίτες μας και στην Ελλάδα και αντίστοιχα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύει ότι δεν πήγαμε ποτέ στη Σελήνη. Στη γη. Οι Αμερικανοί το άρχισαν, όπως μου είχατε πει, ακριβώς. Το θυμάμαι, γιατί ήταν το παράδοξο. Ήταν από τις πρώτες, ναι, ακριβώς, από τις πρώτες έτσι θεωρίες συνωμοσίας. Οπότε είχαμε κάνει αυτή την προσπάθεια να απαντήσουμε με επιχειρήματα. Και να κάνουμε και εμείς την προσπάθειά μας, ώστε να πείσουμε τους συμπολίτες μας ότι δεν χρειάζονται να ρέπουν προς τέτοιες αντιλήψεις. Και μετά ήρθε αυτό το βιβλίο. Μιλήστε μου πώς ξεκίνησε η σκέψη. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και παλιότερα υπήρχαν σειρές, θυμάμαι, ας πούμε, μια γαλλική σειρά βιβλίων αρκετά παλιά, που λεγόταν «Τι ξέρω», ήταν η σειρά, πώς εδώ λέγεται, «Μικρές εισαγωγές», το έχουν ονομάσει εκτός Παπαδόπουλος. Εκείνο λεγόταν «Τι ξέρω για το, για τι, για τα» κλπ. Η διάχυση της επιστήμης, αυτό που λέγαμε εκλαίκευση παλιότερα, τώρα είναι μια πιο δυναμική διαδικασία, πιστεύω, στις κοινωνίες και στην ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Και ίσως σκέφτομαι ότι έχει σχέση με την υπόθεση αυτή, το να μην κολλάμε σε διαδόσεις, σε κάτι που το άκουσα και ίσως δεν το κατάλαβα. Έχει σχέση και με αυτό. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε από το πρώτο. Η πρόοδος της επιστήμης στον 21ο αιώνα είναι εκθετικά μεγαλύτερη από ό,τι ήταν 30 και 40 χρόνια πριν. Ειδικά στους τομείς του διαστήματος, δηλαδή στον τομέα της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, έχουμε κάνει άλματα θεαματικά, στα οποία ο κόσμος δεν έχει πρόσβαση. Και ξέρετε, δεν είναι και ότι καλύτερο να μένουμε εμείς οι επιστήμονες να τα λέμε μεταξύ μας σε κλειστούς κύκλους και τι ωραία, τι καλά, και ο κόσμος να μένει πίσω από τα επιτεύγματα της επιστήμης. Άρα, το πρώτο είναι να μπορέσουμε να κάνουμε ένα update στις γνώσεις μας για τον κόσμο. Το είπατε πάρα πολύ σωστά. Υπήρχαν και παλιότερα και εκπομπές και στην τηλεόραση και κάποια βιβλία έτσι εκλεκευτικά, όπως τα λέγαμε, προσπαθώντας να δώσουν στον ευρύτερο πληθυσμό τα αποτέλεσμα της επιστήμης. Η επιστήμη όμως έχει κάνει τρελή πρόοδο. Δηλαδή, κάποιος που είχε διαβάσει ένα βιβλίο τη δεκαετία του 80 με τώρα είναι το άσπρο με το μαύρο. Και να θυμηθώ, γιατί πρέπει να του αποδώσουμε τα εύσημα, Γιώργος Γαμματικάκης, ο άνθρωπος που τίμησε και τον ελληνικό λαό πηγαίνοντας στο Ευρωκοινοβούλιο, εκλεγόμενος εκεί, και ο Αλυσανδράκης. Και έτσι, οι δύο. Είχαμε, ναι, δύο, αν μετράω καλά, μπορεί να ήταν και κάποιος άλλος, μου διαφεύγει τώρα. Ήτανε και περισσότεροι. Αστροφυσική στο Ευρωκοινοβούλιο. Και στο Ευρωκοινοβούλιο. Να μην γίνουν τα αστέρια της Ευρώπης. Και εκλεκτοί συνάδελφοι και φίλοι, γιατί ήμασταν και από την Κρήτη, ας πούμε. Ακριβώς, και οι τρεις τώρα που το σκέφτομαι. Και οι τρεις. Και είχαν κάνει μεγάλη δουλειά και στην ουσία το έργο τους προσπαθούμε να συνεχίσουμε. Γιατί όπως σας είπα, η επιστήμη από τότε, δηλαδή τα τελευταία 20 χρόνια, έχει κάνει τεράστια πρόοδο και πρέπει αυτό να το δώσουμε στον κόσμο.
ένα update δηλαδή στη γνώση μας για το σύμπαν. Αυτό είναι που προσπαθήσαμε να κάνουμε σε αυτό το βιβλίο και νομίζω ότι το feedback που παίρνουμε από τον κόσμο είναι αρκετά καλό. Πόσο εύκολο είναι να μιλήσεις στο γενικό κοινό για ένα τέτοιο αντικείμενο? Πολύ καλή ερώτηση. Εδώ είναι η δυσκολία και ξέρετε και αυτό είναι που με ιντρίγκαρε λίγο για να γράψω αυτό το βιβλίο. Πιστεύουμε ότι η διάχυση επιστήμης πρέπει να είναι έργο των ίδιων των επιστημόνων. Ποιο είναι το πρόβλημα που έχουμε και διεθνώς, όχι εδώ? Ότι πάρα πολλοί καλοί συνάδελφοι, καλοί επιστήμονες δεν ασχολούνται με το ζήτημα της διάχυσης ή δεν μπορούν να το κάνουν. Ξέρετε, είναι άλλο να είσαι καλός επιστήμονας και άλλο να μπορείς να μιλήσει έναν άνθρωπο που είναι τάμπουλα ράσα, που δεν ξέρει τα βασικά. Απ' την άλλη, είχαμε αρκετούς ανθρώπους που δεν είναι φυσικοί, δεν είναι αστροφυσικοί, δεν είναι επιστήμονες, είναι ας πούμε δημοσιογράφοι, είναι TikTokers, οι οποίοι έχουν ένα ταλέντο στη διάχυση, αλλά δεν έχουν τη γνώση. Μόνο εκείνοι είναι, οφείλουν να έχουν. Ακριβώς. Είναι ακριβώς το κομμάτι της επικοινωνίας. Ακριβώς. Δεν ξέρω για τους TikTokers, οι δημοσιογράφοι οφείλουν. Οφείλουν. Οι TikTokers είναι πιο ελεύθεροι φίλοι, έτσι. Ναι. Κινείται ναι, ελεύθεροι στο σύμπαν. Είναι της εποχής. και προσπαθήσαμε λοιπόν, δηλαδή αυτό που προσπάθησα να κάνω είναι να ισορροπήσουμε ανάμεσα αυτά τα δύο. Δηλαδή η διάχυση από τη μία να είναι έργο των ίδιων των επιστημόνων. Εκεί που παράγεται η γνώση, ας πούμε, στο Εθνικό Αστεροσκόπιο Αθηνών και στα πανεπιστήμια που συνεργαζόμαστε διεθνώς, στην NASA, στην ESA, εκεί να γίνεται και διάχυση. Και ξέρετε, και αυτό είναι κάτι καλό, σε όλα τα ευρωπαϊκά grants, σε όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα εθνικά, μπαίνει το ζήτημα της διάχυσης ως αυτοτελή δράση. Δηλαδή, σου δεν θα κάνεις ό,τι κάνεις, στο τέλος πρέπει να έχεις αφιερωμένο μία δράση, ένα κομμάτι της δράσης που θα απευθύνεται στο γενικό κοινό. Θα είναι ομιλίες, θα είναι βιβλίο, θα είναι ντοκιμαντέρ. Βέβαια, αλλά κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει αυτή η γνώση να περάσει στους πολίτες που, σε τελική ανάλυση, οι πολίτες μας χρηματοδοτούν εμάς για να κάνουμε την έρευνά μας. Άρα πρέπει να επιστρέφουν οι καρποί της έρευνας στους πολίτες. Έτσι, είμαστε ένα σύστημα σαν το σύμπαν, όπου υπάρχουν αλληλεπιδράσεις, βαρυτικές δυνάμεις που μας κρατάνε μαζί. Είμαστε, αλληλεπιδρούμε με κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Και όπως είπατε, πρέπει να επιστρέφει και η ωφέλεια της χρηματοδότησης αυτών που ουσιαστικά την έχει παράσχει, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Και σε επίπεδο γνώσης, γιατί ξέρετε, η γνώση από τα βάθη της ανθρωπότητας, δηλαδή ο άνθρωπος πάντα αναρωτιότανε ποιος είναι ο κόσμος που το περιβάλλει, πού ζούμε, πού οδεύουμε, γιατί λειτουργεί έτσι. Άρα προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, αλλά προσέξτε, και εδώ είναι κάτι που πρέπει να περάσει στον κόσμο. Μας λένε πολλοί, ας πούμε, ότι ρε παιδιά, εδώ είναι δύσκολη η οικονομική κατάσταση, έχουμε πολέμους, έχουμε τέτοιες, και ασχολείστε με, τις μαύρες τρύπες τώρα, ας πούμε, στην άλλη άκρη του σύμπαντος. Αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε ότι... Αλλά τους αρέσει η μεταφορά μαύρη τρύπα για την οικονομία. κάτι λέει. Ναι. Πολύ σωστό. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η βασική έρευνα του σήμερα θα είναι εφαρμοσμένη έρευνα του αύριο. Και οι χώρες που έχουν επενδύσει στη βασική έρευνα ήταν αυτές που γνωρίσαν, ας πούμε, και τρομακτικά επίπεδα ανάπτυξης. Δηλαδή, οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Κάνουμε γενική έρευνα, θα μας δώσει καρπούς αργά ή γρήγορα. Εξαλλού, υπάρχουν πάρα πολλές εφαρμογές πια που αφορούν στο σύμπαν, αλλά και πάρα πολύ στη γη. Δηλαδή, το GPS, παραδείγματος χάρη, ένα πρόχειρο. Το GPS είναι μια εφαρμογή της γενικής θεωρίας της σχετικότητας. Θα πούμε και αργότερα. Ακριβώς, το GPS λαμβάνει υπόψη του την καμπύλωση του χωρόχρωμου. Αυτά που λέμε και λέμε, έλα μωρέ θεωρίες. Όχι, τα χρησιμοποιούμε καθημερινά. Θα δείχνει άλλα αντάλλον. Οι ίδιοι βέβαια οι δορυφόροι μας, ή να σας πω και κάτι που ίσως δεν το γνωρίζουν οι τηλεθεατές μας. Η κβαντική μηχανική, που ήταν ένας από τους δύο πυλώνες της επιστημονικής επανάστασης του 20ου αιώνα, η εφαρμογή της είναι όλος ο ηλεκτρονικός κόσμος. Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τα κινητά μας, το λάπτοπ μας και το τάμπλετ μας, είναι η εφαρμογή των ημιαγωγών, δηλαδή της κβαντικής μηχανικής. Τι θέλω να πω? Δεν το ξέρανε τότε, το 1920 και το 1930, ότι θα ανοίξουν τις κουρτίνες στον ηλεκτρονικό κόσμο. Και όμως έγινε. Έτσι και τώρα. Όλα αυτά τα θαυμαστά που ενδεχομένως γράφουμε και στο βιβλίο και γενικά, θα έχουν την εφαρμογή τους αργά ή γρήγορα. Δεν την ξέρουμε τώρα. Αλλά ότι θα γίνει, θα γίνει. Ναι, διάβασα αρκετές εφαρμογές που αφορούν την επίγεια ζωή. Αλλά ας πούμε λοιπόν ότι καθόμαστε σε μια βεράντα, σε μια παραλία κάπου και αντικρίζουμε τον ουρανό. Δεν ξέρω αν θα δούμε ακριβώς αυτό. Είναι λίγο, το έχουν φέρει λίγο πιο κοντά νομίζω τα ειδικά τηλεσκόπια. Και οι περισσότεροι από εμάς, κοιτώντας, λέμε τα αστέρια. Είναι όλα αστέρια αυτά που βλέπουμε εκεί πάνω? Πολύ καλή ερώτηση. Καταρχήν να δούμε ότι με γυμνό μάτι βλέπουμε μόνο ένα πάρα πολύ μικρό τμήμα αυτού του αχανούς σύμπαντος που λέμε. Αυτά που βλέπουμε είναι, μπορεί να είναι αστέρια, μπορεί να είναι διάφορα μετέωρα, μπορεί να είναι διάφοροι κομήτες, μπορεί να είναι
το κέντρο του γαλαξία, αυτό που λέμε το γάλα της Σύρας, αυτό που στην ουσία είναι αστέρια, αλλά πάρα πολύ μακριά. Θέλω να πω ότι βλέπουμε πάρα πολλά φαινόμενα και βέβαια υπάρχουν πολύ περισσότερα που δεν τα βλέπουμε. Ξέρετε, τα αστέρια αποτελούν μόνο το 0,5% του σύμπαντος. Υπάρχει και ελεύθερο υδρογόνο, υπάρχει ήλιο, υπάρχουν διάφορα πράγματα. Το 5% είναι αυτό που ξέρουμε. Το 95% είναι αυτό που δεν ξέρουμε. Είναι κάτι σαν τους ωκεανούς και οι ωκεανοί είναι άγνωστοι σε αυτό το ποσοστό. Ακριβώς, ακριβώς. Φανταστείτε το αυτό τώρα σε όλο το σύμπαν. Δηλαδή την επόμενη γενιά των συναδέλφων την περιμένει αρκετή δουλίτσα στο να κατανοήσουν ότι είναι αυτό το 95%. Σκεφτείτε ότι μας πήρε 300 χρόνια για να καταλάβουμε το 5%. Το υπόλοιπο είναι άγνωστο. Οι άνθρωποι αντίκρισαν τον έναστρο ουρανό κυρίως, πιστεύω, γιατί ο άλλος ήταν και πιο δύσκολο να τον αντικρίσεις και καλό να μην τον πολύ αντικρίζεις, έτσι. Τυφλώθηκε ο Γαλιλαίος, έτσι, κοιτώντας μέσα από το τηλεσκόπιο. Κοιτώντας μέσα από τον ήλιο. Λοιπόν, βέβαια. Κοιτούσαν τον έναστρο ουρανό και τι έψαχναν εκεί. Ήδη από τον πολιτισμό της Μεσοποταμίας, οι λαοί εκεί ήταν οι πρώτοι αστρονόμοι. Οι Σουμέροι και η Βαβυλώνια, ακριβώς. Καταρχήν είχαν κατανοήσει αυτό που λέμε την περιοδικότητα των φαινομένων. Δηλαδή, κατανοήσαν ότι μετά από 360 μέρες ο ήλιος επιστρέφει εκεί που ήταν. Αυτό, ξέρετε, ήταν μια τεράστια τομή στην εξέλιξη ανθρωπότητας. Γιατί, άμα το κατανοείς αυτό, μπορείς να ελέγξεις τη σοδειά σου. Θα φυτεύω τότε, θα μαζεύω τότε. Μπορείς να ελέγξεις το εμπόριό σου, τα ταξίδια σου. Άρα, αυτή η περιοδικότητα του χρόνου ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτό το boost. Και από τη στιγμή που το κατανοήσανε, έπρεπε να αρχίσουν και να το μελετάνε. Και έτσι είχαμε και πάρα πολλά μεγάλα έργα, όπως οι πυραμίδες, ας πούμε, που ξέρουμε σήμερα ότι είχαν και αστρονομική χρήση. Τους βοηθούσε να κατανοήσουν την κίνηση, ας πούμε, των αστέρων και των πλανητών. Όπως και το μεγαλυθικό μνημείο στο Stonehenge. Βέβαια, στην Αγγλία, και είναι και στο Stonehenge και στη Μάλτα αντίστοιχα νεολιθικά μνημεία. Είμαστε σίγουροι πλέον ότι είχαν και αστρονομικό χαρακτήρα για να μπορέσει ο άνθρωπος να κατανοήσει την περιοδικότητα του χρόνου. Θέλω να πω δηλαδή, όπως το είπατε πολύ σωστά, εδώ και χιλιάδες χρόνια μας συντρίγκαρε αυτό. Κάθεσε το βράδυ και βλέπεις τον ουρανό. Αυτό είναι ένα θαύμα, ας πούμε, άμα το σκεφτείς. Και σου θέτει ερωτήματα. Ποιος είμαι, πώς βρέθηκα εδώ, πώς λειτουργεί όλο αυτό. Και σιγά σιγά με συστηματικό τρόπο αρχίσαμε να το μελετούμε. Δεν σας κρύβω ότι όταν πρώτο έμαθα ότι κάπου εκεί σε αυτή την κοσμική σούπα κινείται και η γη μας, φοβήθηκα ως μικρό παιδί και μετά δεν μου έφυγε εντελώς, δεν μου έχει φύγει εντελώς. Ελπίζω όλες οι δυνάμεις του σύμπαντος να κρατάνε τα πράγματα στη θέση τους και να μην ξεφύγει τίποτα. Διαβάζουμε εδώ ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να γίνει έτσι. Ας πούμε, οι δεινόσαυροι ποτέ δεν έμαθαν τι ακριβώς συνέβη, αλλά. Ναι. Η υπόθεση είναι ότι συνέβη κάτι πολύ έτσι, ακραίο. Ναι, και είμαστε, ναι. Αυτή είναι η καλή είδηση, γιατί διαβάζουμε για πιθανά φαινόμενα που θα μπορούσαν να αποβούν μοιραία. Το άλλο το ωραίο όμως στην υπόθεση της αστρονομίας είναι ότι μας δίνεται ένα περιθώριο εκατομμυρίων ετών. Οπότε λες, τι στο καλό τώρα θα συμβεί. Ή θα είναι ο αστεροειδής της διαμέτρου που πέφτει κάθε 1 εκατομμύριο χρόνια θα πέσει. Πολύ σωστά το λέτε. Υπάρχει μια σταθερότητα εκπληκτική εκεί έξω. Για τους αστεροειδείς που είπατε, επειδή το ηλιακό μας σύστημα, ξέρετε, είναι πάρα πολύ τεράστια αριθμή των αστεροειδών που κινούνται και περιφέρονται μέσα σε αυτό όλων των μεγεθών. Όπως πολύ σωστά το είπατε, εάν είναι ένας αστεροειδής ο οποίος έχει μια ακτίνα, ας πούμε, πάνω από 1 χιλιόμετρο, θα έχει καταστροπτικές συνέπειες. Το καλό όμως είναι ότι τους έχουμε χαρτογραφήσει. Ειδικά τους μεγάλους, τους έχουμε χαρτογραφήσει, ξέρουμε και ότι δεν κινδυνεύουμε. Βέβαια, πάρα πολλοί από αυτούς έχουν και ονόματα και ξέρετε, και εδώ είναι ένα ενδιαφέρον, ενώ μέχρι και το 1900 τα ονόματα που δίναμε στα ουράνια σώματα ήταν όλα εμπνευσμένα από την ελληνική μυθολογία, τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, μετά το 1950 και για λόγους έτσι ισότητας χρησιμοποιούμε και ονόματα από άλλες θρησκείες, από τους Ιθαγενείς, της Πολυνησίας, από την Ασία, οπότε είναι λίγο έτσι πιο πλουραλιστικό το μοντέλο μας. Αυτό που θέλω να πω λοιπόν είναι ότι δεν κινδυνεύουμε, να το πούμε στους τηλεθεατές μας, τους έχουμε χαρτογραφήσει, ξέρουμε τι μας περιμένει, μετεωρίτες πολύ μικροί πέφτουν χιλιάδες κάθε βράδυ, 15 τόνους υλικού. Άλλη κατηγορία όμως μετεωρίτες. Αυτοί δεν τους καταλαβαίνουμε, δεν επηρεάζουν τίποτα, καίγονται στην ατμόσφαιρα. Επομένως δεν κινδυνεύουμε. Αν θέλετε και να κάνω και μία παρένθεση, η ανθρωπότητα θα έπρεπε να προσέξουμε από τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό είναι που είναι το επικίνδυνο και με την κλιματική αλλαγή και με τα διάφορα. Από το σύμπαν ακριβώς, να είμαστε θα έρθουμε σε αυτό γιατί μου άρεσε που το διάβασα 2 φορές το αναφέρετε και λέω πολύ καλά, το τοποθετεί ένας άνθρωπος που κοιτάζει ψηλά. Βέβαια. Όταν κοιτάζουμε ψηλά, πρέπει να κοιτάζουμε και κάτω και μπροστά μας και γύρω μας. Λοιπόν, απλώς να πω γιατί το έχω σημειώσει: 629.000 αριθμημένοι αστεροειδείς.
24.447, από τους οποίους έχουν όνομα. Ακριβώς. Και έχουμε καταγράψει περίπου 500.000 ακόμη μη αριθμημένους. Έτσι, Οι αριθμοί ζαλίζουν κυριολεκτικά όταν διαβάζει κανείς για το σύμπαν και είναι αναμενόμενο. Έτσι δεν είναι? Αν είναι ένα πράγμα, μια που το είπατε, που πρέπει να, για να καταλάβουμε πόσο αχανές είναι το σύμπαν. Μόνο τα αστρικά συστήματα, όπως είναι το ηλιακό, δηλαδή ένα αστέρι με τους πλανήτες τους, που υπάρχουν στο σύμπαν, αν δίναμε σε όλα ένα όνομα που είπατε, Φούφουτος 1, Φούφουτος 2, και φτιάχναμε μια λίστα Word, για να την αποθηκεύσουμε αυτή τη λίστα, προσέξτε, μόνο το όνομα, γιατί καμία άλλη πληροφορία, θα χρειαζόμασταν 50.000 φορές περισσότερους υπολογιστές από τους υπολογιστές που υπάρχουν σε όλη τη γη. Μόνο για, για τον κατάλογο των ονομάτων. Φανταστείτε λοιπόν πόσο μεγάλο είναι το παρατηρήσιμο σύμπαν. Θα επιστρέψω λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν, ότι γιατί επενδύουμε τόσα χρήματα, τόσες χώρες και ως Ενωμένη Ευρώπη επί του προκειμένου στο διάστημα. Ποιες είναι οι σκέψεις, γιατί οι πρώτοι που έκαναν το ίδιο, οι Αμερικανοί και οι Σοβιετικοί το έκαναν. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά, έχουν γίνει πάρα πολλές ταινίες. Η φαντασία είναι, δόξα τω Θεώ, τεράστια. Υπάρχει σκέψη για μετοίκηση, γιατί, ξέρετε, είναι σαν καταστρέψαμε τη Μύκονο, θα πάμε στην Αντίπαρο. Καταστρέψαμε την Αντίπαρο, θα πάμε στη Φολέγανδρο. Κάπως έτσι νομίζω λειτουργούμε. Και ως πλανήτης, έχουμε έτσι το νου μας, λέμε, επειδή δεν το πάμε καλά, να δούμε πώς πάμε κάπου αλλού. Υπάρχει αυτή η... είναι λογική και είναι... πόσο κατορθωτό είναι αυτό? Και από την απάντηση σας υποθέτω θα προκύψει πόσο σημαντική είναι η Γη. Πολύ σωστά. Γιατί η Γη είναι μοναδικός πλανήτης και μοναδικά υπέροχος πλανήτης για εμάς. Πολύ τουλάχιστον, σωστά. Όπως είμαστε φτιαγμένοι. Ακριβώς. Ας τα δούμε από την αρχή. Καταρχήν η έρευνα για το διάστημα δίνει και ένα κύρος, δηλαδή και στις υπερδυνάμεις παλιότερα. Σωστά, και τώρα. Τότε είχε κάθε, και άλλο, ναι, ένα άλλο χαρακτήρα. Κάθε, ναι, και σήμερα, δηλαδή μια σοβαρή χώρα θα πρέπει να δίνει και χρηματοδότηση προς τη βασική έρευνα. Σου λέει, κάνουμε τα πειράματά μας, τις εξερευνήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Άρα το ένα είναι το κίνητρο αμιγώς για τη γνώση. Δηλαδή όταν παρατηρείς, ας πούμε, τους άλλους γαλαξίες, αυτό ξέρεις ότι δεν θα έχει καμία πρακτική εφαρμογή άμεσα. Πάμε τώρα στο ηλιακό μας σύστημα, άρα αυτό το κρατάμε. Το κομμάτι του διαστήματος στον 21ο αιώνα είναι κάτι που έχει γνωρίσει εκθετική άνοδο. Δηλαδή σε πολλά από αυτά που κάποτε μας φάνταζαν έτσι εντελώς κουφά, πλέον είμαστε πολύ κοντά. Να σας πω μερικά. Η εξόρυξη αστεροειδών. Ξέρετε, υπάρχουν αστεροειδείς. Να, μια εφαρμογή. Βέβαια. Που έχουν πολύτιμα μέταλλα τα οποία μπορούν να κοστολογούνται σε 3 εκατομμύρια, ας πούμε, ευρώ. Το να μπορέσεις αυτούς να τους γραπώσεις και να πάρεις αυτά τα μέταλλα, δεν απέχουμε πάρα πολύ. Απέχουμε 2-3 δεκαετίες. Έτσι. Άρα, γι' αυτό έχουν μπει τώρα σε αυτόν τον αγώνα, τον τιτάνιο αγώνα, και η Δύση από τη μία με τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, αλλά και η Κίνα, η Ινδία και η Ιαπωνία, στο να χειριστούν αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι την εφαρμογή τη βλέπουμε πια, δεν είναι να κάνουμε πίσω. Το άλλο είναι ο απικισμός. Δηλαδή, θα ξεκινήσουμε με τη Σελήνη και σε αυτό είμαστε πολύ κοντά. Αν είμαστε τυχεροί στο τέλος αυτής της δεκαετίας, ίσως στις αρχές της επόμενης, τόσο οι Δυτικοί όσο και οι Κινέζοι θα έχουν φτιάξει τις πρώτες μόνιμες βάσεις της Σελήνης. Στο βάθος είναι η σκέψη μας για τον Άρη. Το οποίο, εντάξει, είναι πιο μακριά, αλλά δεν είναι τόσο μακριά όσο φανταζόμαστε. Δεν μιλάμε για 500 χρόνια μετά. Μιλάμε για 20, 30 και 40 χρόνια. Κυρίως είναι, νομίζω, αν κατάλαβα καλά όσα διάβασα, είναι το περιβάλλον, να το πω έτσι, που συναντά ο άνθρωπος εκεί, κατά πόσο είναι ευνοϊκό. Ακριβώς. Αλλά επειδή είμαστε αρκετά... Σαν τη Γη δεν υπάρχει, θα το ξαναπώ. Σαν τη Γη δεν υπάρχει προφανώς τώρα, αλλά ξέρετε, τόσο η NASA, όσο και η Σοβιετική Διαστημική Υπηρεσία είχαν κάνει προγράμματα γεωποίησης του Άρη. Δηλαδή να πας στον Άρη και με φυσικές διαδικασίες να τον κάνεις να μοιάζει με τη Γη. Δηλαδή να κουβαλήσεις στην αρχή κάποια αέρια θερμοκηπίου, ώστε να θερμανθεί, μετά κάποιους μικροοργανισμούς να στο αναπαράγουν αυτό, με προοπτική να γίνει μετά από μερικούς εκατοντάδες αιώνες παρόμοιος με τη Γη. Θέλω να πω λοιπόν, μας απασχολεί. Και τότε θα πήγαινε ο άνθρωπος να επικύσει για κανονικά, να μείνει κανονικά, ως βάση. Χωρίς σκάφανδρα, χωρίς δεν ξέρω πώς θα βλέπουμε. Στη Σελήνη θα φτιάξουμε τώρα, θα φτιάξουμε τις βάσεις που θα είναι μέσα. Δηλαδή θα είναι ένα στόλος. Τεχνητός, ας πούμε, αλλά ο σκοπός είναι να μπορούμε να ζήσουμε κανονικά. Και να ανοίξω εδώ μια παρένθεση, ξέρετε. Το Φεγγάρι, διάβασα, δεν είναι ένας ωραίος τόπος να μένει. Είναι πιο ωραίο να το βλέπεις από κάτω. Έχουν γραφτεί τραγούδια, σίγουρα, έχουν γραφτεί παραμύθια, ιστορίες. Σίγουρα. Ήδη από την αρχαιότητα ο Λουκιανός είχε σκεφτεί ότι είχε φτιάξει
μια πραγματική ιστορία για το πώς πήγαμε στο φεγγάρι. Ήταν όλο φαντασία. Έτσι, έτσι. Και σε πολλούς πολιτισμούς, όχι μόνο και στον Ρωμαϊκό. Ναι, σκέφτηκα τον δικό μας εδώ. Ήταν, ναι, του συντρίγκαρε βέβαια η Σελήνη. Είναι το πρώτο έτσι πράγμα που σε εντυπωσιάζει το βράδυ. Όμως λέει η Σελήνη δεν έχει την ατμόσφαιρα που έχει η Γη και βάλετε συνέχεια από ό,τι υπάρχει. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Ότι η Σελήνη κάθε ας πούμε μετεωρίτης πέφτει. Και εδώ είναι μια καλή ευκαιρία που μου δίνεται να σας πω ότι εμείς ως Αστεροσκοπείο Αθηνών έχουμε επιφορτιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταγράφουμε την πτώση των μετεωριτών στη Σελήνη με το πρόγραμμα Νεϊώτα, ακριβώς για να διερευνήσουμε τις προϋποθέσεις να γίνει εκεί η μόνιμη βάση. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που πρέπει να φροντίσουμε είναι η ασφάλεια. Μπορείς να φτιάξεις μια βάση και να κινδυνεύεις να σου πέσει ο μετεωρίτης στο κεφάλι. Άρα, θέλω να πω, το χαρτογραφούμε, το παρατηρούμε με προοπτική να βοηθήσουμε πια στην υλοποίηση αυτής της αποστολής και να δείξουμε αν μπορούμε σε ποιες περιοχές θα μπορούσε να γίνει η βάση. Να μείνουμε λίγο ακόμη σε αυτό το θέμα, και εγώ θα προτιμούσα να μείνω στη Γη και μάλλον θα μείνω, άμεσα δεν κινδυνεύω να σταλώ κάπου αλλού. Μην το λέτε, έγινε το πρώτο, ο Έλον Μάσκ έκανε την πρώτη διαστημική πτήση προχθές. Και δεν ξέρω γιατί πλήρωσαν τόσα χρήματα για να... Είναι, ναι. Και, είναι και κεντρικότητα στη μέση. Είναι και αυτό που λέτε ότι να φανώ ότι εγώ είμαι ο πρώτος άνθρωπος που πήγε. Ισχύει, είναι ματαιοδοξία. Θα προτιμούσα να δοξαστώ για άλλους λόγους. Λοιπόν, και θα είναι και χωρίς λεφτά το πιθανότερο. Αν κάνεις κάτι ουσιαστικό, δεν αυτό χρειάζεται είναι λεφτά. Βέβαια. Τα πιο σημαντικά δεν αγοράζονται, ακριβώς, ούτε πληρώνονται. Οπότε θα προτιμούσα να κάνω κάτι σημαντικό που δεν, στο οποίο δεν μεσολαβούν αμοιβές και πληρωμές. Λοιπόν, γιατί. Τι ψάχνουμε, τι θα ήταν πιο ευμενές για την ανθρώπινη παρουσία σε ένα άλλο πλανήτη. Καταρχήν είναι και οι λόγοι της περιέργειας, δηλαδή όπως πήγαν οι πρώτοι άνθρωποι που γίνανε στην Λατινική Αμερική, ας πούμε, στην Αμερική και κάνανε τις αποικίες. Από εκεί και πέρα, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, εμείς ως ανθρωπότητα εννοώ, να χρησιμοποιήσουμε ας πούμε, τη Σελήνη ως βάση για να εφορμήσουμε στο διάστημα. Δηλαδή να είναι εκεί που είναι, ξέρετε, πιο μικρή η βαρύτητα, εφαλτήριο για την περαιτέρω εξερεύνηση του διαστήματος. Αλλά είναι και τα υλικά κέρδη που ευελπιστούμε να μας φέρει ο ανταγωνισμός στο διάστημα. Πώς πρέπει να είναι ένας πλανήτης για να είναι... Πολύ καλή ερώτηση. Που σημαίνει πώς είναι η Γη. Αυτό ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό που λέμε, θέλουμε να ψάξουμε για κατοικήσιμους πλανήτες. Και εδώ πρέπει να χωρίσουμε, υπάρχουν δύο κατηγορίες. Είναι το ηλιακό μας σύστημα, που το ξέρουμε καλά, και είναι και τα υπόλοιπα αστρικά συστήματα. Λοιπόν, στο ηλιακό μας σύστημα ο πρώτος στόχος είναι ο Άρης, που είναι σχετικά κοντά. Η Αφροδίτη είναι πολύ θερμή και έχει εξαιρετικά δηλητηριώδη ατμόσφαιρα. Τώρα, παραέξω, που ξέρετε εδώ και 20 χρόνια χαρτογραφούμε τους πλανήτες. Εξωπλανήτες. Λέγονται εξωπλανήτες. Είναι πλανήτες άλλων αστρικών συστημάτων. Σα μακριά δεν είναι αυτή. Πάρα για να μην πω ότι είναι μακριά και η δική μας πλανήτη. Είναι πάρα πολύ μακριά, ενώ έχουμε βρει αρκετούς που μοιάζουν με τη Γη. Δηλαδή, θέλουμε πλανήτες που να μην είναι ούτε πολύ κρύοι ούτε πολύ ζεστοί, ώστε να υπάρχει το νερό σε υγρή μορφή. Γιατί το νερό θεωρούμε ότι είναι βασικό συστατικό της ζωής. Θέλουμε η βαρύτητά τους να είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή. Η θερμοκρασία τους επίσης. Δηλαδή, είναι κάποια χαρακτηριστικά όπως η Γη. Έχουμε βρει αρκετούς τέτοιους, όπως λέμε, κατοικήσιμους πλανήτες. Υπάρχει και το σκάφος Κέπλερ που σκανάρει τον ουρανό. Αλλά όπως το είπατε, είναι πάρα πολύ μακριά. Εκεί πια ξεφεύγουμε. Μιλάμε για αποστάσεις που είναι. Ναι. Δεν μπορούμε καν να πούμε, ούτε αλλά είναι σίγουρο ότι θα είναι εκατομμύρια χρόνια μπροστά. Δεν, οι αποστάσεις είναι χανείς, δηλαδή ακόμα και να είναι ένας εξωπλανήτης 100 έτη φωτός, σημαίνει ότι το φως θέλει 100 χρόνια να πάει εκεί. Όταν από τον ήλιο έρχεται σε 8 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι εκτός, ας πούμε, της σφαίρας που μπορούμε να σκεφτούμε. Ο Άρης όμως, που είναι δίπλα μας, προφανώς δεν μοιάζει με τη Γη, αλλά είναι πολύ πιο εύκολο να πάμε. Οπότε είναι αυτή η αντίφαση. Ο μεν κοντινός μας πλανήτης είναι ακατοίκητος και πρέπει κάτι να κάνουμε για να τον μεταμορφώσουμε, που θα πάρει επίσης πάρα πολλούς αιώνες. Και οι άλλοι εξωπλανήτες είναι ενδιαφέρον, τους παρατηρούμε, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα παραπάνω από αυτό. Τι θα λέγατε να βάλουμε στην παρέα μας, αφού πάμε μέσω Skype να άλλη μια... Όλες οι εφαρμογές οι διαστημικές, πάμε λοιπόν στην Κέρκυρα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, να συναντήσουμε τον κύριο Σοκράτη Λινάρδο, που είναι ο πρόεδρος της Αστρονομικής Εταιρείας της Κέρκυρας, της πλέον ιστορικής τέτοιας ομάδας παρατήρησης των αστεριών, κάνουν και πολλά περισσότερα. Για να μας πείτε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Για να μας πείτε, κύριε Λινάρδο, τι είναι αυτό που έστρεψε τα βλέμματα ήδη από το 1927, έτσι, με πιο οργανωμένο τρόπο πάντα, ώστε να ιδρυθεί η Αστρονομική Εταιρεία στη Κέρκυρα. Ήταν και ένας άνθρωπος που ήταν ο ίδιος. Έτσι ήταν αστέρι ο ίδιος, νομίζω.
που λέμε. Έχουμε τόσες εκφράσεις από το σύμπαν για την καθημερινότητά μας. Λοιπόν, ένας καταπληκτικός άνθρωπος με γαλλοτινήσιος, κάτι τέτοιο, διάβασα. Ακριβώς. Μιλήστε μας λοιπόν λίγο για την ιστορία, για να πάμε στο σήμερα. Ήταν καταρχάς η περιέργεια που έλεγε και ο κύριος Σαϊβάκης προηγουμένως, αφενός, και αφετέρου μια πάρα πολύ εμπνοϊκή συγκυρία περιστάσεων που έφερε τα πράγματα έτσι ώστε να ιδρυθεί ο πρώτος ερασιτεχνικός αστρονομικός συλλόγος στην Ελλάδα, στο νησί μας εδώ στην Κέρκυρα. Το 1923 μετακομίζει ο κύριος που αναφέρατε, ο γαλλοτινήσιος επαγγελματίας αστρονόμος Φέληξ Λαμές, στην Κέρκυρα για άγνωστους λόγους. Δεν υπάρχουν καταγραφές ιστορικές που να μας πληροφορούν ακριβώς τι ήταν αυτό που τον έφερε, αλλά δεν ήρθε μόνος του, έφερε μαζί και εξοπλισμό. Και ένα χρόνο μετά, σε ένα ιδιωτικό κτήμα στα προάστια της Κέρκυρας, στην περιοχή που λέμε Λόφος Κογεβίνα, δημιούργησε στην ιδιοκτησία της ομώνυμης οικογένειας το πρώτο ιδιωτικό αστροσκοπείο στην Ελλάδα. Την εποχή εκείνη, το μόνο άλλο αστροσκοπείο ήταν το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Άρα ξαφνικά προκύπτει ένα δεύτερο, βεβαίως με όχι τόσο μεγάλες δυνατότητες, αλλά παρόλα αυτά λειτουργικότατο. Εδώ βλέπουμε εικόνες. Ένα μικρό νησί. Από εκείνο τον εξοπλισμό και το κτίριο εδώ. Ακριβώς, ναι. Ήταν σίγουρα ένα καταπληκτικό προνόμιο για την Κέρκυρα. Βεβαίως, να έχει αυτό. Και να έχουμε υπόψη ότι και ο νυχτερινός ουρανός της Κέρκυρας τότε δεν είχε τη φωτορύπανση που έχει σήμερα. Ήταν σημαντικός παράγοντας αυτός. Οπότε μπορούσε να λειτουργήσει, να αξιώσει ένα τέτοιο ίδρυμα στο νησί. Το οποίο εξέδιδε και ένα περιοδικό, έτσι. Σχετικό εδώ, με... λοιπόν, έρχεται γύρω από το αστροσκοπείο, όπου συγκροτείται ένας πυρήνας μορφωμένων κερκυραίων, και τρία χρόνια μετά ιδρύουν τον πρώτο ερασιτεχνικό αστρονομικό σύλλογο στην Ελλάδα, την Αστρονομική Εταιρεία Ελλάδος εν Κερκύρα, όπως λεγόταν. Mm-hmm. Σημαντικό ρόλο έπαιξε σε αυτό το γεγονός ότι ο Φελίξ Λαμές, που το αναφέραμε, ήταν μαθητής του Καμί Φλαμαριών, ο οποίος ήταν επιφανής Γάλλος αστρονόμος, πρόεδρος της Γαλλικής Αστρονομικής Εταιρείας, που ήταν μια από τις σημαντικότερες στον κόσμο την εποχή εκείνη και μια από τις πρώτες, αν όχι η πρώτη, που έβαλε στις τάξεις της εκτός από επαγγελματίες και ερασιτέχνες αστρονόμους. Είχε σχέση με τις εκδόσεις Φλαμαριών? Υπάρχουν, νομίζω, ναι. Ναι, δεν είχε κάποια σχέση για το γεγονός ότι εξέδιδαν το περιοδικό κάποια στιγμή. Λέω, μήπως τους έβαλε και σε αυτή τη σκέψη ότι αυτά που αρέσουν σε εμάς και ενδιαφέρουν εμάς. Ήταν από το όλο κλίμα ο Λαμές και ήθελε να επαναλάβει κάτι αντίστοιχο και στον τόπο που κατοικούσε και εργαζόταν την εποχή εκείνη. Mm-hmm. Ήταν το κλίμα πρόσφορο, είχε γύρω του έναν κύκλο από ικανούς ανθρώπους, φυσικομαθηματικοί περισσότεροι ήταν και ορισμένοι με άλλες ειδικότητες, ερασιτέχνες, αλλά που είχαν τα φόντα να τραβήξουν και στην ανηφόρα, όπως λέμε. Και κατάφερε έτσι και ίδρυσε αυτό τον πρώτο αστρονομικό σύλλογο, ο οποίος σταδιακά απέκτησε ολόνη και περισσότερα μέλη και στο... Κάποια στιγμή είχε 800 μέλη, διάβασα. Ακριβώς, λίγα. Ναι. Αλλά όχι, και ήταν ήρθε σε ο πόλεμος, όλη την Ελλάδα και έξω στο εξωτερικό. Ναι, ήρθε ο πόλεμος να ανατρέψει όλη αυτή την ενθουσιώδη πορεία, να την αναστείλει, για να ξαναγεννηθεί αρκετά αργότερα, αλλά δυναμικά, αυτή η πρώτη αστρονομική εταιρεία της χώρας, το 1996. Ναι. Δυστυχώς ο πόλεμος, όπως λέτε, ήταν καταστροφικός για πολλά πράγματα. Εκ πέρα από την πάυση της λειτουργίας της εταιρείας, κατέστρεψε και το αστροσκοπείο το ίδιο, στους εμπριστικούς οργανισμούς του Σεπτέμβριου του 1943, που έγιναν στην Κέρκυρα. Mm-hmm. Πέρασε περίπου μια πεντηκονταετία αδράνειας όσον αφορά την ερασιτεχνική αστρονομία και αρχίζει να ανακοινείται πάλι κάτι στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν το 1993 ιδρύεται πρώτον η ΕΛΑΣΕΤ, που είναι η Ένωση των Επαγγελματιών Ελλήνων Αστρονόμων, και την ίδια χρονιά στον Βόλο, mm-hmm, δημιουργείται η πρώτη σύγχρονη αστρονομική εταιρεία της Ελλάδας, και τρία χρόνια μετά στην Κέρκυρα επανιδρύεται η παλιά αστρονομική εταιρεία της Ελλάδος ως πλέον αστρονομική εταιρεία Κέρκυρας. Πολύ ωραία. Ας δούμε λοιπόν σήμερα τι κάνει η εταιρεία. Πέρασαν κάποιες αφίσες νωρίτερα, κυρία Ξαρχάκου, να μας τις ξαναδείξετε, γιατί δείχνουν την ευρύτητα της θεματολογίας της εταιρείας. Διαπιστώσαμε και έτσι μια πολύ στενή σχέση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο, αναμενόμενο και θα έλεγα σωστό για να έχετε από την πηγή τις πληροφορίες. Πείτε μου όμως τι κάνετε εσείς ως μέλη, πέρα από τη διάχυση της επιστήμης στην οποία και εσείς συμβάλλετε,
Τι κάνετε εσείς τα μέλη, παρατηρείτε τον έναστρο ουρανό, τον φωτογραφίζετε? Τι κάνετε? Ο βασικός στόχος και ο βασικός λόγος ύπαρξης της δικής μας εταιρείας, αλλά και πολλών άλλων που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν περισσότεροι από 30, αν θυμάμαι σωστά, ερασιτεχνικοί σύλλογοι, και πολλοί από αυτούς έχουν και παρατήματα. Και κοινός μας σκοπός είναι η εκλαήκευση και διάδοση της αστρονομίας ειδικότερα και των θετικών επιστημών γενικότερα στο ευρύ κοινό. Και αυτό το επιτυγχάνουμε μέσω μιας πληθώρας δράσεων. Θα αναφέρω τις κυριότερες, είναι παρατηρήσεις του ουρανού με τηλεσκόπιο για το ευρύ κοινό, αλλά και για τα μέλη τους πιο μοιημένους της εταιρείας, για εξαγωγή διαλέξεων αστρονομικού και επιστημονικού εν γέννη περιεχομένου, για εξαγωγή μαθημάτων αστρονομίας. Η εταιρεία μας έχει ένα πλήρη κύκλο μαθημάτων που γίνεται κάθε χρόνο τα τελευταία 14 χρόνια και καλά να είμαστε, συνεχίζουμε και φέτος. Εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές όλων των βαθμίδων, συμμετοχές σε συνέδρια, παλιότερα είχαμε και σε διεθνή συνέδρια συμμετοχή, στα πανελλήνια που γίνονται κάθε 2 χρόνια, δημοσιεύσεις περιστασιακά σε έντυπα επιστημονικά ή και ευγές κυκλοφορίας. Και σίγουρα ξεχνάω να πω και άλλα. Και βεβαίως παντρεύουμε την επιστήμη και με άλλους τομείς του πολιτισμού, με την τέχνη για παράδειγμα. Παλιότερα είχαμε φωτογραφία. Βλέπουμε εδώ κάποια δείγματα μελών σας. Ακριβώς. Του έργου των μελών σας. Εξαιρετικές. Πολύ όμορφες φωτογραφίες. Αυτές πρέπει να είναι στο Σούρουπο, κύριε Σαριδάκη. Δεν είναι νύχτα. Αυτή είναι εντάξει. Αυτή είναι νύχτα. Εντάξει. Και με ειδικούς φακούς και με αυτό είναι απαιτήσεων φωτογραφία, δεν είναι τυχαία. Και θέλει και πολύ καλή τεχνική για να μπορέσουμε να πάρουμε πιο αποτέλεσμα. Αυτές που έχουν το οποίο όμως μπορούν να επιτευχθούν με πιο απλά μέσα, έναν τρίποδα και μια φωτογραφική μηχανή λόγου χάρη. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Σαριδάκη, τον οποίο τον είχατε φιλοξενήσει να μιλήσει και για το βιβλίο του. Είναι βεβαίως. Είναι αγαπημένος φίλος ο Μάνος και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία το τελευταίο διάστημα που ελπίζουμε να κρατήσει και στο μέλλον. Σίγουρα. Και εμείς να ευχηθούμε τα καλύτερα και να απολαμβάνετε την αστροπαρατήρηση και τη γνώση, την απόκτηση γνώσης. Να είστε καλά. Χάρηκαμε για την γνωριμία. Είναι ωραίο οι άνθρωποι να ασχολούνται με τέτοια πράγματα και όχι με ανοησίες. Έτσι, η γνώση είναι συγκλονιστική. Αυτό πρέπει να ξαναθυμηθούμε. Σίγουρο. Σίγουρο και οι ερασιτέχνες αστρονόμοι, ξέρετε, και διεθνώς αλλά κυρίως και στην Ελλάδα έχουν εξαιρετική δράση. Και εδώ είναι που πρέπει να σταθούμε δίπλα μας εμείς ως αστεροσκοπείο, προφανώς το κάνουμε, αλλά και η πολιτεία. Ξέρετε, η χρηματοδότηση είναι βασική. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους που έχουν το μεράκι, αυτό που είπατε, αντί να κάνουν ανοησίες, να πηγαίνουν στην κορυφή του Παντοκράτορα στην Κέρκυρα για να κάνουν αστροπαρατήρηση. Αυτούς δεν πρέπει η οργανωμένη πολιτεία να τους ενισχύσουμε, να αυξηθούν οι δράσεις τους, να μπούμε στα σχολεία, να μπούμε στη μέση εκπαίδευση. Είναι νομίζω κάτι ας πούμε τον κάνευ, δηλαδή να πρέπει να τους στηρίξουμε. Πέρα από τη συνεργασία που έχετε να πηγαίνετε επιστήμονες του αστεροσκοπείου να μιλάτε στις διαλέξεις τους, έχετε και κάποια συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο, ας πούμε, έχει τύχει να εισφέρουν κάποια πληροφορία ενδιαφέρουσα? Βέβαια και διεθνώς και εδώ πολλές από τις παρατηρήσεις ας πούμε των ερασιτεχνών αστρονόμων φαίνονται εξαιρετικά χρήσιμες. Δηλαδή μπορούν να δουν νέα ουρανία σώματα, γιατί ξέρετε έχουν το μεράκι να αφιερώσουν αρκετές ώρες παρατήρησης κάθε βράδυ επί πάρα πολλά χρόνια. Επομένως ναι, υπάρχουν διάφορα inputs που μας δίνουν και τα αξιοποιούμε βέβαια. Εμείς ας πούμε οι δομές της πολιτείας ας πούμε οι αντίστοιχες γι' αυτό. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν έχουμε πει τίποτα για τους εξωγήινους ως τώρα, ξέρετε. Ούτε για τα ζώδια έχουμε πει. Λοιπόν, τι γίνεται με τους εξωγήινους, μεγάλη συζήτηση. Πάρα πολύ από την μεγάλη. Οποία δύσκολα θα ξεφύγουμε, παρόλο που το κεφάλαιο στο άλλο βιβλίο ήταν τεράστιο και εδώ υπάρχουν κάποιες σύντομες αναφορές, αλλά πολύ κέρυες, δηλαδή είναι ακριβώς στην καρδιά του θέματος. Ναι. Γιατί δεν μπορεί να έχουν έρθει εξωγήινοι στη λοιπόν. Γη? Πολύ καλή ερώτηση. Ας τα πάρουμε από την αρχή. Το πρώτο είναι το εξής. Σε όλο αυτό το αχανές σύμπαν που σας είπα και πριν, ότι υπάρχουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια, αν όχι τρισεκατομμύρια γαλαξίες, κάθε ένας από τους οποίους έχει 200 δισεκατομμύρια αστέρια, τα περισσότερα από τους οποίους έχουν πλανήτες. Πρώτο ερώτημα. Είμαστε μόνοι μας στο σύμπαν? Η απάντηση που δίνει η επιστημονική κοινότητα είναι όχι. Προφανώς το φαινόμενο της ζωής δεν μπορεί να προέκυψε μόνο σε εμάς, δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος. Αυτό ήταν μια πολύ παλιά αντίληψη. Ναι. Και αυτό το πούμε και σε κάποιους συμπολίτες μας που καμιά φορά μας λένε: ξέρεις ποιος είμαι εγώ, είμαι το. Δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Ζούμε σε έναν τυχαίο πλανήτη, σε ένα τυχαίο άστρο, σε μια τυχαία περιοχή ενός τυχαίου γαλαξία. Άρα λοιπόν
ζωή είναι εξαιρετικά πιθανό να υπάρχει αλλού. Τι είναι όμως σχεδόν αδύνατο, για να μην πω εντελώς αδύνατο, είναι αυτές οι μορφές ζωής να έχουν συναντηθεί. Οι αποστάσεις είναι αχανείς. Σας είπα ότι το κοντινότερο άστρο είναι 4 έτη ή 4,2 έτη φωτός. Αν εκείνοι ακόμα έχουν την τεχνολογία και έχουν έρθει. Δεν γίνεται. Είναι όποια τεχνολογία και να έρθει, όταν το φως χρειάζεται εκατομμύρια ή δισεκατομμύρια χρόνια να έρθει, το φως δεν μπορεί να έρθουν σε επαφές μεταξύ τους. Επομένως λοιπόν αυτό να μείνει κάτι να το πάρουμε για το σπίτι, δεν έχουν έρθει οι εξωγήινοι στοιχοί και ξέρετε υπάρχει και μια συζήτηση άμα κάποιος πάει να το αναλύσει επιστημονικά το θέμα που το κάνουμε, δηλαδή υπάρχει ένας κλάδος της αστροφυσικής που είναι αυτό που λέμε η μελλοντολογία. Ας πούμε ότι υπήρχε μια τέτοια μορφή ζωής. Είναι πολύ εγωιστικό, αν όχι ανθρωποκεντρικό, να σκεφτούμε ότι το όλο του, δηλαδή ένας πολιτισμός που είναι 1 δισεκατομμύριο χρόνια μπροστά, το όλο του μεράκι θα είναι να έρθει να πιάσει έναν, να παγάγει έναν άνθρωπο και να του εξηγήσει τι ξέρει. Δηλαδή, ή να τον είναι απαγάγει. Καθίστε, ναι, εδώ έχουμε σοβαρά θέματα. Ακριβώς. Απαγωγή γηίνων. Και ξέρετε δηλαδή, πόσοι στις ΗΠΑ ναι, θεωρούν ότι τους έχουν απαγάγει. Ακριβώς. Δηλαδή αυτά είναι αστεία πράγματα. Έχουν να κάνουν και εδώ κάνουμε τη γέφυρα που κάνατε με τις θεωρίες συνωμοσίας πιο πριν. Για κάποιο λόγο κάποιοι συμπολίτες μας έχουν το άγχος ότι ενδιαφέρθηκαν ξένοι πολιτισμοί για εμάς και όχι μόνο, τους έχουν απαγάγει και να τους διαβάσουν τη σκέψη τους. Λοιπόν δεν ισχύουν αυτά. Αυτοί οι πολιτισμοί αν υπάρχουν είναι εξαιρετικά απομακρυσμένοι και δεν έχουν έρθει ποτέ στη γη. Τώρα το γιατί ένα μεγάλο κομμάτι εξακολουθεί να το πιστεύει αυτό, είναι θέμα που έγκυται άλλων επιστημών, όπως είναι η ψυχολογία και η κοινωνιολογία. Η φαντασία έχει οδηγήσει στη δημιουργία επιθετικών μορφών κυρίως. Δηλαδή όλοι οι εξωγήινοι κάτι κακό θέλουν να κάνουν. Εξαιρώ τον ET που ήταν συμπαθέστατη μορφή. Γλυκούλης. Αποδίδει αυτό που το γεγονός ότι όλοι είναι επιθετικοί και κατακτητικοί και θέλουν να μας απαγάγουν κλπ. Έρχεται και δένει με αυτό που είπατε ότι είναι ένα άγχος. Προκαλεί λίγο άγχος αυτό το. Βέβαια, όταν καταλαβαίνεις ότι δηλαδή, έχεις να κάνεις με αυτό το αχανές ας πούμε, διάστημα γύρω σου, σε πιάνει ένα άγχος και αρχίζεις και συμπεριφέρεσαι ότι ναι, δεν είμαστε μόνοι, έχουν έρθει, μας βοηθάνε, μας μισούνε και όλα αυτά τα ζητήματα. Τα ζώδια. Τώρα τα ζώδια, τώρα αγγίξατε μια έτσι χορδή ευαίσθητη, γιατί εκεί ξέρετε. Πάμε στα πολύ παλά χρόνια πρώτα-πρώτα. Στην παρατήρηση εκτός που από έγινε. Αυτό που υπήρχε μια. Τότε ήταν ακόμα η αστρονομία με την αστρολογία δεν είχαν αποχωριστεί. Και με τη θρησκεία. Και με τη θρησκεία βέβαια. Mm. Και θεωρούσαν οι πρώιμοι έτσι, πρώτοι, αν το πούμε, επιστήμονες και μελετητές του ουρανού, ότι υπάρχει κάποια αλληλεπίδραση. Ξέρουμε σήμερα, όχι μόνο σήμερα, έτσι. Εδώ και πολλά χρόνια. Αιώνες, ότι δεν υπάρχει αλληλεπίδραση των ουράνιων αντικειμένων. Με τα έμβια όντα στη γη, ναι, με τους ανθρώπους συγκεκριμένα. Δεν μπορεί να αλληλεπιδράσει με τίποτα. Πόσο μάλλον να πεις ότι κάτι που έγινε τη στιγμή της γέννησής μου με επηρεάζει μετά από 50 χρόνια τη ζωή μου. Δυστυχώς όμως ξέρετε πάνω από τους μισούς συμπολίτες μας πιστεύουν στα ζώδια. Και το πιστεύουν, δεν το κάνουμε λίγο για πλάκα. Το πιστεύουν ότι το τι συνθήκες επικρατούσαν όταν γεννήθηκε κάποιος του καθορίζει τη ζωή του. Δεν ισχύουν αυτά. Καλό είναι να καταλάβουμε όλοι μας ότι κύριοι της ζωής μας είμαστε εμείς οι ίδιοι. Και δεν είναι οι αστερισμοί που έχουν αλλάξει κιόλας, ξέρετε, σε σχέση με την εποχή του Πτολεμαίου. Αυτό με τη διαστολή του σύμπαντος, ας πούμε, δεν αλλάζει. Τους αστερισμούς αυτούς δεν τους αλλάζει γιατί είναι κοντά μας, γιατί τους βλέπουμε και με το γυμνό μάτι. Αλλάζει όλη την ιστορία του σύμπαντος. Απλώς επειδή έχει αλλάξει. Και πώς, η κίνηση το λέτε, των ουράνιων. Το σταφυδόψωμο. Ναι, το σταφυδόψωμο. Ακριβώς. Είναι ωραίες οι μεταφορές σας. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Το σταφυδόψωμο φουσκώνει, το μπαλόνι φουσκώνει. Ακριβώς. Αλλά αυτά που υπήρχαν μένουν σταθερά. Λοιπόν, τώρα αυτό εξηγήστε είναι το λίγο, βασικό αυτό, που. Γιατί. Και είναι 2-3 πράγματα στο βιβλίο που αυτά τα έχουμε ανακαλύψει τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Ένα από αυτά λοιπόν είναι αυτή που λέμε η επιταχυνόμενη διαστολή του σύμπαντος. Λοιπόν, το σύμπαν φουσκώνει. Τα πάντα απομακρύνονται από τα πάντα. Προσέξτε, δεν σημαίνει ότι τοπικά δεν μπορεί ας πούμε, εγώ να πλησιάσω εσάς ας πούμε, τώρα ή ένας κομίτης να πλησιάσει τον ήλιο ή ο γαλαξίας μας να πλησιάσει το γαλαξία της Ανδρομέδας. Ξέρετε, πάμε κατά κέφαλα σε μια σύγκρουση. Θα γίνει σε 2-3 δισεκατομμύρια χρόνια. Αυτό σας είπα, είναι το, η παρηγοριά μου. Ότι όλα τα επικίνδυνα έχουν κάποια δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν έχουμε μπροστά τέτοιο κίνδυνο. Αυτό λοιπόν δεν σημαίνει ότι δύο γαλαξίες δεν μπορούν να συγκρουστούν. Το σύμπαν ως ολότητα είναι που φουσκώνει. Τα πάντα απομακρύνονται από τα πάντα. Και όχι μόνο το κάνει αυτό, το κάνει όλο και πιο γρήγορα. Αυτό ήταν που πήρανε βέβαια και συνάδελφοι το βραβείο Νόμπελ πριν 10 χρόνια. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το εννοήσουμε και να το ερμηνεύσουμε. Και αυτό είναι που λέμε ότι
Το αίτιο πίσω από αυτό είναι αυτή η σκοτεινή ενέργεια. Δηλαδή σε όλο το σύμπαν υπάρχει μια μορφή σκοτεινής ενέργειας. Σκοτεινή τη λέμε, μην πάει το μυαλό μας σε περίεργα, ότι δεν αλληλεπιδρά με το φως. Δεν μπορούμε να τη δούμε με το φως, με τα ηλεκτρομαγνητικά. Και σαφώς δεν την έχουμε εξερευνήσει κιόλας. Ακριβώς. Και είναι ένα από τα μυστήρια. Αλλά αυτό είναι που οδηγεί το σύμπαν να φουσκώνει όλο και πιο γρήγορα. Επομένως, δηλαδή, άμα κοιτάξουμε εδώ, θα δούμε όλους τους άλλους γαλαξίες να φεύγουν από εμάς. Αλλά και αυτοί βλέπουν το ίδιο. Δεν είμαστε το κέντρο του σύμπαντος και εκεί είναι το παράδειγμα με το σταφυδόψωμο. Αν πάρετε ένα σταφυδόψωμο και το βάλετε στο φούρνο και φουσκώσει, όλες οι σταφίδες θα δουν όλες τις σταφίδες να απομακρύνονται. Δεν υπάρχει σταφίδα κεντρική, όλο φουσκώνει. Το ίδιο είναι λοιπόν και στο σύμπαν. Αυτό με τη διαστολή του σύμπαντος, ο Χάμπλ ήταν που το. Ο Χάμπλ ήταν ο πρώτος που είδε ότι διαστέλλεται το σύμπαν. Και που το επιβεβαίωσε. Που το επιβεβαίωσε ακριβώς, και τα τελευταία 20 χρόνια οι συνάδελφοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Ρίσο Περμούντερ, είδαν ότι διαστέλλεται όλο και πιο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ. Δεν γίνεται, γιατί η βαρύτητα σε κρατάει πίσω. Δηλαδή θα έπρεπε να διαστέλλεται όλο και πιο αργά. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια μορφή αντιβαρύτητας. Κάτι που μας κάνει το σύμπαν να φουσκώνει όλο και πιο γρήγορα. Που βέβαια είναι τα μυστήρια έτσι για την επόμενη γενιά συναδέλφων, θα είναι νομίζω το νούμερο ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πώς γεννήθηκε το σύμπαν, γιατί το έθεσα έτσι στην εισαγωγή, πρέπει να το πούμε αυτό. Είναι one million dollar question. Στην αρχή υπήρχε το χάος. Ας αρχίσω. Αυτό που πρέπει να μας μείνει είναι ότι το παρατηρήσιμο σύμπαν δεν παρατηρήσιμο με όλο σύμπαν το σύμπαν. Σημασία. Είναι αυτό που παρατηρούμε. Εμείς, που ξέρετε όσο προχωράει και η τεχνολογία, αυτό αλλάζει. Κάποτε ας πούμε βλέπαμε πολύ πιο μικρές περιοχές. Το παρατηρήσιμο λοιπόν σύμπαν δεν είναι όλο το σύμπαν. Και επίσης αυτό το παρατηρήσιμο σύμπαν ξέρουμε την ιστορία του. Εφόσον φουσκώνει, ξέρουμε ότι αν πάμε πίσω στον χρόνο θα ήταν όλο και πιο κοντά τα πάντα. Εάν βάλεις κάτω τα νούμερα, βλέπουμε ότι πριν περίπου 14 δισεκατομμύρια χρόνια, όλο αυτό το υλικό που βλέπουμε ήταν συσσωρευμένο σε ένα υπέρθερμο και υπέρπυκνο σημείο. Και από τότε έγινε μια μεγάλη έκρηξη, ένα Big Bang που λέμε, και το σύμπαν φουσκώνει και ψύχεται. Προσέξτε, το τι έγινε πριν από εκεί, μέχρι εκεί που φτάνουν οι γνώσεις μας για τη φύση, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δηλαδή, αν το σύμπαν είχε μια ολόκληρη ιστορία πιο πίσω, είχε αχανείς περιοχές που μπορούσαν να συστέλλονταν ή να διαστέλλονταν, ή να γεμήθηκε από μια χωροχρονική ανομαλία, είναι ένα άπειρο και αιώνιο σύμπαν που είναι το πιθανότερο, δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε όμως ότι αυτό το κομμάτι του σύμπαντος που βλέπουμε είχε αυτήν την ιστορία. Μέσω μιας μεγάλης έκρηξης, πριν 14 δισεκατομμύρια χρόνια, διαστέλλεται και ψύχεται. Και κάποια στιγμή σε αυτή την εξέλιξη δημιουργήθηκαν τα πρώτα αστέρια, οι πρώτοι γαλαξίες, μετά από τα νεφελώματα δημιουργήθηκαν οι πρώτοι πλανήτες και σε κάποιους από αυτούς υπήρχαν οι συνθήκες να δημιουργηθεί η ζωή. Και απλώς να πω ένα σχόλιο, ξέρετε, τα πρώτα αστέρια μέσα σε αυτή τη διαδικασία της μεγάλης έκρηξης ήταν από υδρογόνο και από ήλιο. Μέσα στα αστέρια, μέσω των πυρηνικών αντιδράσεων, φτιαχτήκαν και άλλα στοιχεία, όπως είναι ας πούμε το άζωτο, όπως είναι ο άνθρακας, όπως είναι ο σίδηρος. Καύσανε τα καύσιμά τους, έγινε μια έκρηξη που τους λέμε σήμερα έκρηξη Supernova, και μετά ήρθε δεύτερη γενιά αστέρων που σχηματιστήκανε, αλλά πλέον υπήρχαν άλλα στοιχεία να φτιάξουν τους πλανήτες. Άρα το γεγονός ότι υπάρχουμε εμείς και η γη μας είναι μια απόδειξη, και το ξέρουμε σήμερα, ότι ο ήλιος είναι δεύτερης γενιάς άστρος και παλιότερα στην περιοχή μας υπήρχε ένα αστέρι που έφτιαξε τα υλικά για να φτιαχτούμε εμείς. Δηλαδή αυτό που λέμε εμείς καμιά φορά χαριτολογώντας ότι είμαστε φτιαγμένοι από αστερόσκονη, ισχύει. Πέθανε το προηγούμενο αστέρι για να φτιάξει τα υλικά αυτά να φτιαχτούμε εμείς. Αυτή λοιπόν είναι έτσι σε μερικές γραμμές η ιστορία του παρατηρήσιμου μας σύμπαντος. Αυτό είναι το βιογραφικό του παρατηρήσιμου σύμπαντος. Ακριβώς. Να σας ρωτήσω, κύριε Σαραϊδάκη, από μικρό παιδί σας άρεσε αυτή η ιστορία με το σύμπαν, ναι, με τα ουράνια σώματα? Ναι, είχα και την τύχη να είναι και ο πατέρας μου έτσι φυσικός, και από τη Δευτέρα Δημοτικού θυμάμαι τον εαυτό μου να λέω θα γίνω φυσικός να παρατηρώ το σύμπαν. Ξέρετε, αυτό είναι αυτό που είπα. Το να έρθει σε επαφή με το σύμπαν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι στον νυχτερινό ουρανό. Σε άλλους κλάδους επιστήμης δεν είναι εύκολο να το κάνεις αυτό. Στους αστρονόμους και τους κοσμολόγους είναι το πρώτο πράγμα που βλέπεις και σε ιντριγκάρει. Και είμαστε ως ανθρωπότητα τυχεροί που έχουμε πλέον την τεχνολογία. Ξέρετε, τα τελευταία 40-50 χρόνια βγήκαμε από τη γη μας με τα πρώτα σκάφη, με τα πρώτα διαστημόπλια. Δηλαδή το μέλλον προμηνύεται λαμπρό σε αυτές τις επιστήμες. Γι' αυτό είναι και πάρα πολλοί που λένε ότι ο 21ος αιώνας είναι ο αιώνας της αστροφυσικής και της κοσμολογίας. Θέλω να μου το εξηγήσετε λίγο περισσότερο αργότερα, αλλά σας ρώτησα αν σας ενδιαφέρει από μικρό αυτή η υπόθεση, γιατί έχουμε τη χαρά
να πάμε από τη Δύση στην Ανατολή, να πάμε στα Δωδεκάνησα, συγκεκριμένα στη Ρόδο, να συνδεθούμε με την καθηγήτρια φυσικής εκεί στο 4ο Λύκειο Ρόδου, την κυρία Χαράμα Τζαβίνου, και με την ομάδα της αστρονομίας. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, καλησπέρα. Και θα έλεγα, κύριε Σαρδάκη, έχουμε φτάσει στο φεγγάρι και έχουμε αντίλαλο από το Skype. Ιδού. Λοιπόν, να σας δω και εγώ. Πολύ ωραία, βλέπω και την κυρία Ματζαβίνου. Να σας συγχαρώ εξ αρχής, γιατί είδα ότι το τέταρτο λύκειο είναι πολύ δραστήριο λύκειο γενικότερα. Έχει ομάδες με πολλά ενδιαφέροντα, κάνουν ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτή είναι η γνώση που παράλληλα με τα βιβλία, η βιωμένη γνώση είναι η πιο δυνατή. Προσπαθούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προσλαμβάνουσες στα παιδιά από διάφορους τομείς. Γιατί είναι, να γίνει και με πιο ευχάριστο τρόπο η γνώση προσιτή. Και για εσάς είναι καλύτερο, τους καθηγητές, τους διδάσκοντες, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Να σας πω κάτι, αυτό που λέμε πάντα μεταξύ μας είναι ότι η μεγαλύτερη πληρωμή που δεν έχει αντάλλαγμα με τίποτα είναι η λάμψη στα μάτια τους. Δηλαδή όταν τα βλέπεις και είναι χαρούμενα, είναι τα πάντα όλα. Αστέρια αναδύονται στα μάτια των παιδιών, λοιπόν. Όχι, είναι τα παιδιά μας αστέρια. Τα ίδια, αλλά ναι, πολύ ωραία. Έχουμε λίγη αστρόσκονη όλοι, το λέγαμε μόλις. Λοιπόν, να ρωτήσω για αυτό τον όμιλο, για αυτή την ομάδα, από πόσους μαθητές και μαθήτριες απαρτίζεται και τι δραστηριότητες έχει, σας ακούω. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό ξεκίνησε από πέρυσι. Ήταν μια ομάδα η οποία είχε μια μεταβλητότητα στον αριθμό. Δηλαδή ξεκινήσαμε πιο λίγοι και σιγά σιγά όπως πέρναγε ο καιρός, αντί για να μειωνόμαστε, αυξανόμασταν. Διαστέλλεται και το σύμπαν, έτσι, οπότε... φτάσαμε στο τέλος και ήμασταν πάνω από 20. Ήμασταν γύρω στα 20 με 25 παιδάκια στην ομάδα, στο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. Παιδιά τα οποία συμμετείχαν με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενθουσιασμό. Και να σας πω την αλήθεια, τα όσα χρόνια εργάζομαι στο δημόσιο σχολείο, ήταν πραγματικά για μένα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω τον ενθουσιασμό και τη διάθεση με την οποία τα παιδιά ήρθαν και αγκάλιασαν αυτό το πρόγραμμα. Ποιο μέλος της ομάδας εκεί θα ήθελε να μου πει τι τον ενθουσιάζει σε αυτή την υπόθεση των αστεριών? Γιατί μπήκε σε αυτήν την ομάδα? Είναι η Μαρκέλα εδώ, η Παλατιανού. Ενθουσίασε γενικά η ιδέα ότι θα μάθουμε κάτι καινούργιο, κάτι που μας αφορά όλους αφού ζούμε στον πλανήτη Γη. Και θα μάθουμε κάτι παραπάνω, κάτι που δεν είναι στην διδακτέα ύλη του σχολείου. Ενθουσίασε η ιδέα ότι θα μιλήσουμε με ερευνητές, ότι θα μας καθοδηγήσουν στον ένα αστρουρανό. Ήταν μια ιδιαίτερη έκπληξη, καθώς παράλληλα με το πρόγραμμα καταφέραμε να διοργανώσουμε μια εκδρομή σε ένα χωριό της Ρόδου, τη Μονόλιθο, όπου γίνονται αγώνες να αναγνωριθεί ως ένα μέρος με έναν από τους πιο σκοτεινούς ουρανούς. Και εμείς πήγαμε στη Μονόλιθο και βιώσαμε τον πραγματικό έναστρο ουρανό. Εννοείς, Βάσομαι, ότι δεν υπήρχαν άλλα φώτα που να εμποδίσουν την αστροπαρατήρηση, έτσι. Ναι. Ήταν ιδιαίτερη έκπληξη. Ήταν κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί. Γιατί μέσα στην πόλη υπάρχει φωτορύπανση, ναι, φωτορύπανση, το λέμε. Ναι, δυστυχώς. Η χωρύπανση, η φωτορύπανση, είναι ωραία αυτά τα χωριά, τα απομακρυσμένα, που μπορείς ακόμη να δεις χωρίς παρεμβάσεις τον έναστρο ουρανό. Εμένα θα με ενδιαφέρει αρκετά να σπουδάσω αστρολογία. Αστρονομία. Γιατί είναι ενδιαφέροντα αστέρια και μου προκαλεί ένα συνέστημα ηρεμίας. Ηρεμίας, αυτό είναι. Ναι. Κάποτε υπήρχε και η αντίληψη ότι υπάρχει μια απόλυτη γαλήνη στο σύμπαν. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα με τα οποία μπορεί ένας εκπαιδευτικός να κινητοποιήσει τα παιδιά. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι η δράση που γινόταν πέρυσι στα πλαίσια Twinning, στο μάθημα των Γερμανικών, όπου
η συνάδελφος έκανε ολόκληρο πρόγραμμα για τους πλανήτες, πλανητικό σύστημα, συνεργάστηκε και με την ΕΖΕΡΟ. Mm-hmm. Είχε προσκεκλημένο και τον κύριο Χατέλη από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και όλη το μάθημα της γλώσσας της γερμανικής το χτίσανε μέσα από ένα διαθεματικό σενάριο που αφορούσε την αστρονομία στην ουσία. Δηλαδή υπάρχουν τρόποι να μπορέσουμε να βάλουμε την αστρονομία μέσα στο σχολείο που τόσο μας λείπει και νομίζω ότι και τα παιδιά αυτό θα θέλανε να πούνε. Δηλαδή, μας αφορά όλο το τι συμβαίνει στο σύμπαν. Mm-hmm. Και είναι πολύ σημαντικό με άλλα μαθήματα που διδασκόμαστε στο σχολείο. Και δεν όλα τα παιδιά θα ενδιαφέρονται για αυτό. Όχι απλά σαν ένα πρόγραμμα, σαν ένα μάθημα. Ουσιαστικά θα έδειχναν ουσιαστικό ενδιαφέρον. Ναι, δεν είναι και κάτι έτσι ξεχωριστό το ότι είναι τόσο μακρινό αυτό το αντικείμενο ενασχόλησης. Ναι, είναι πολύ ξεχωριστό. Πρέπει να έχει μια γοητεία, τουλάχιστον για κάποιους ανθρώπους, όχι για όλους ίσως, αλλά για πάρα πολλούς νομίζω ότι είναι ένας εξωτισμός εντός εισαγωγικών, κάτι μακρινό, ένας πολύ μακρινός κόσμος. Μου άρεσε πάρα πολύ το πρόγραμμα που ήταν οργανωμένο. Είχαμε πάει και στην εκδρομή και μετά κιόλας, μετά την εκδρομή, είχαμε οργανώσει, ας το πούμε, ένα μικρό είδος event στο σχολείο μας, όπου είχαν έρθει παιδιά μαζί με τους γονείς τους και είχαν παρακολουθήσει διαφορετικά τις εργασίες που είχαμε κάνει και είχαν παρακολουθήσει διαφορετικά πειράματα. Αυτό. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Βάλτε και τους γονείς. Βάλτε και τους γονείς στο σύμπαν. Το είδαμε ότι μέσα από αυτό το πρόγραμμα που είχαμε κάνει σε σύνδεση με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών πέρυσι, το Universal, τελικά ανοίξαμε και προς την κοινωνία γενικότερα. Δηλαδή τα παιδιά γίνανε πολλαπλασιαστές και κάνανε διάχυση όλων αυτών των πραγμάτων που μάθανε. Έτσι είναι, συμβαίνει πολύ συχνά και αυτό. Και το όμορφο ήταν ότι συνεργαστήκαμε και όλα τα σχολεία του νησιού απάνω προκειμένου να γίνει αυτή η εκδήλωση. Πολύ ωραία. Απλά εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω εδώ είναι ότι αυτή τη στιγμή όλη η κινητικότητα που υπάρχει πάνω στο νησί σχετικά με την αστρονομία οφείλεται σε μεμονωμένους ανθρώπους ιδιώτες όπως είναι ας πούμε ο ερασιτέχνης αστρονόμος ο Στράτος ο Κουφός που φέρνει τα τηλεσκόπια του. Δηλαδή εμείς τότε κάναμε αστροπαρατήρηση στη Μονόλιθο. Οφειλόταν στο γεγονός ότι είσαι ο άνθρωπος αυλοκερδός και μπόρεσε να μας στηρίξει. Η κίνηση που γίνεται προκειμένου η περιοχή της Μονολίθου να μπει, να πάρει την πιστοποίηση για το βαθύ σκοτεινό ουρανό, πάλι γίνεται από ιδιώτες. Όλη η κινητικότητα που υπάρχει σχετικά με την αστρονομία γίνεται επειδή κάποιοι άνθρωποι έχουν το μεράκι να κοιτάξουμε, να σηκώσουν το κεφάλι και να κοιτάξουμε πιο ψηλά και να δώσουμε στα παιδιά μας να καταλάβουμε πόσο μαγευτικό είναι αυτό. Αυτός ο κόσμος, ο μεγάλος που ζούμε, καλό θα ήταν πραγματικά και λείπει από την παιδεία να μπει λίγο πιο συστηματικοποιημένα η αστρονομία μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα. Θέλουμε τα παιδιά μας, θέλουμε οι μαθητές μας να κοιτάνε, να σηκώνουν το κεφάλι τους προς τον ουρανό και να μπορούμε να ζήσουμε αυτή τη μαγεία και να καταλαβαίνουμε το ότι είμαστε μέρος του όλου και του σύμπαντος. Αυτά εμείς σαν εκπαιδευτικοί. Αυτό είναι η φιλοδοξία μας. Η φιλοδοξία σας είναι πολύ ευγενής και εσείς είστε άξιοι πολλών επένων. Γιατί τα παιδιά, αν δεν είχατε εσείς την ιδέα της δημιουργίας των ομίλων, ο διευθυντής, η διευθύντρια του σχολείου, όλοι εσείς παίζετε τεράστιο ρόλο. Όπως παίζουν και οι μεμονωμένοι, φωτισμένοι άνθρωποι, δεν είναι τυχαίος ο χαρακτηρισμός, πεφωτισμένοι άνθρωποι που δίνουν το σύνθημα, δίνουν χρήματα, δίνουν προσωπικό χρόνο και ενέργεια για να προχωρήσει η κοινωνία μας. Ξέρετε, πολύ συχνά τα πράγματα αρχίζουν από μονάδες, το έχουμε ζήσει σε τόσα και τόσα. Εύχομαι η Μονόλιθος να πάρει τον τίτλο, αφού όπως λέτε τον αξίζει. Έχει και ωραίο όνομα, ταιριάζει. Κάτι, δεν ξέρω αν οφείλεται σε κάτι αστρικό αυτός ο λίθος. Εν πάση περιπτώσει, να ευχηθούμε. Σας προσκαλούμε να έρθετε στο νησί και να επισκεφτείτε το χώρο του Μονολίθου. Πραγματικά είναι μαγευτικό αυτό που συναντάς. Είναι απίστευτο. Λοιπόν, μαγευτικό το σύμπαν, μαγευτική και η παρέα σας εκεί και η ενέργειά σας.
και να ευχηθώ τα καλύτερα για όλους σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε εμείς. Ευχαριστούμε για τη συνάντηση αυτή. Ωραίο πράγμα. Πάρα πολύ, και τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να πω το εξής. Και αυτό είναι και το feedback που παίρνω και από το βιβλίο. Ξέρετε, αυτά τα θέματα, η αστρονομία, η φυσική, συνήθως τρομάζουν τον κόσμο. Και αυτό δεν έχει να κάνει. Τρομάζουν γιατί είναι δύσκολα, εννοείται. Είναι, δύσκολα και ίσως δεν διδάσκονται και με τον καλύτερο τρόπο. Εγώ το βλέπω ανάποδο, όπως αυτά τα παιδιά. Πάνε και βλέπουν το ένα στον ουρανό και τους μπαίνει το μεράκι να δούνε με το τηλεσκόπιο το βράδυ, να κάνουν τις παρατηρήσεις τους. Εάν βρούμε το σωστό τρόπο, και βέβαια και με τη χρηματοδότηση της πολιτείας, θέλει από πίσω μια οργάνωση, όλα αυτά τα φυτώρια στην Κέρκυρα, στη Ρόδο, στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας μπορούν πραγματικά να κάνουν θαύματα. Θέλω δηλαδή να το τονίσω αυτό, ότι το μέσο παιδάκι, άμα πας και του, δηλαδή άμα έρθει κοντά μου και καθίσουμε και μιλήσουμε 10 λεπτά και του πω για το σύμπαν, είμαι σίγουρος ότι θα ενθουσιαστεί. Το βλέπουμε, δηλαδή σε όσες παρουσιάσεις κάνω στο βιβλίο μου ανά την Ελλάδα, βλέπεις ανθρώπους που οι ίδιοι δεν το ξέραν ότι θα τους απασχολούσε ποτέ. Έλα μωρέ τώρα, τι μας νοιάζει τώρα η αστρονομία και η φυσική. Άμα τους το περάσεις με τον κατάλληλο τρόπο, και εκεί είναι σημαντική η διάχυση, θα ακολουθήσουν αυτόν τον δρόμο και πρέπει να σταθούμε δίπλα τους και πραγματικά τους αξίζουν συγχαρητήρια. Με τους λίγους πόρους και τη λίγη βοήθεια που έχουν από την πολιτεία κάνουν αυτές τις δράσεις. Φανταστείτε δηλαδή πόσο εγώνιμο έδαφος υπάρχει άμα η πολιτεία σταθεί περισσότερο κοντά τους να αναπτυχθεί η επιστήμη στη χώρα μας. Τι σας ρωτάνε τα παιδιά στις επισκέψεις και στις διαλέξεις? Λοιπόν, πολύ, τα παιδιά κάνουν τις καλύτερες ερωτήσεις, γιατί ξέρετε είναι απλές και πολύ δύσκολες. Ας πούμε, γιατί είναι νύχτα τώρα, γιατί ξημερώνει, γιατί νυχτώνει, γιατί κάνει κρύο. Μπορούν να ρωτήσουν όλων των ειδών τις ερωτήσεις, από τις πιο απλές και δύσκολες που είπατε. Αυτές είναι οι πιο δύσκολες, οι απλές. Και ένα μεγάλο κομμάτι τους γνωρίζει αρκετά. Που λες τώρα, πώς το ξέρει αυτός και με ρωτάει, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες. Ναι, πρέπει να έχει μια βάση για να ρωτήσει αυτό. Δεν είναι αυτό πουθενά. Ακριβώς. Που έχει διαμορφωθεί συστηματικά. Επομένως, ναι, τους απασχολούν πάρα πολλά πράγματα. Ξέρετε, κάποια βασικά πράγματα που εμείς θα θεωρούμε. Να, ας πούμε, γιατί υπάρχει χειμώνας και καλοκαίρι. Ναι. Γιατί είναι νύχτα ή ημέρα. Ποια είναι η διαφορά του πλανήτη με το άστρο. Όλα αυτά είναι που τους γνωρίζουν. Βέβαια, να ξέρετε, μέχρι λεπτομερείς ερωτήσεις για τη σκοτεινή ύλη, για τη σκοτεινή ενέργεια, για τη μεγάλη έκρηξη, για τις μαύρες τρύπες και τα βαρυτικά κύματα, που είναι άλλη μια μεγάλη ανακάλυψη, όχι ανακάλυψη. Η ανίχνευσή τους τα τελευταία 10 χρόνια είναι ένα από τα επιτέγματα, τα θεματικά που έχουμε. Άλλο ένα βραβείο Νόμπελ νομίζω αυτό, έτσι. Θα έρθει, ναι, γιατί πλέον μπορούμε να τις βλέπουμε τις μαύρες τρύπες. Για τα βαρυτικά κύματα. Για τα βαρυτικά κύματα, ναι, το πήραν το βραβείο. Το πήραν, Νόμπελ. Ναι, αυτό. Ναι. Γιατί είναι παντού γύρω μας. Ξέρετε, όταν τις είχαν προβλέψει από το 1915 με τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, και μάλιστα είναι και λίγο ένα γεγονός έτσι λίγο δυσάρεστο, με την έννοια ότι όταν παρουσιάζει ο Αϊνστάιν στο Βερολίνο τη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας, και ήταν ένας φυσικός Γερμανός, ο Καρλ Σφάρτσιλ, που πολεμούσε στο μέτωπο, θυμάστε, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με τη Ρωσία. Mm-hmm. Ήρθε για τρεις μέρες για άδεια, είδε τη διάλεξη, πήγε στα χωρακόμματα και έλυσε τις εξισώσεις και βρήκε την πρώτη λύση μαύρης τρύπας. Και τη στέλνει στον Αϊνστάιν πίσω ότι, όπα, η θεωρία σου προβλέπει αυτά τα εκπληκτικά αντικείμενα, τις μαύρες τρύπες, που είναι τόσο βαριά που τίποτα δεν μπορεί να διαφύγει, ούτε το φως. Και ενθουσιάζεται ο Αϊνστάιν, του στέλνει απαντητικό γράμμα. Αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε, γιατί είχε πεθάνει στα χαρακόμματα, και προς τιμή του λέγονται οι μαύρες τρύπες, λέγονται λύσεις Σφάρτσιλ. Λοιπόν, αυτά που ήταν θεωρητικά αντικείμενα πλέον μπορούμε να τα ανιχνεύουμε. Πώς? Από τις συγκρούσεις τους παράγονται βαρυτικά κύματα που κάνουν όλο το σύμπαν να πάλεται σαν καμπάνα. Και μαζί με τη γη μας. Περνάει μέσα από τη γη μας. Πάλετε λίγο γη, πάλετε δισεκατομμυριαστά του μέτρου βέβαια, αλλά μπορούμε να το μετράμε. Φανταστείτε, μετράμε αποστάσεις που είναι χιλιάδες φορές μικρότερα από τον πυρήνα του ατόμου, για να δείτε που έφτασε η τεχνολογία. Και να απαντήσω αυτό που μου λέγατε, γιατί το θεωρούμε ότι ο αιώνας μας είναι ο αιώνας της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, γιατί πλέον η τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε τις παρατηρήσεις μας που δεν μπορούσαμε 20-30 χρόνια πριν. Έχουμε στείλει πάνω από 100 διαστημικά τηλεσκόπια. Ξέρετε, η ατμόσφαιρα. Δηλαδή παρατηρούν το σύμπαν μέσα από το σύμπαν, ενώ στο διάστημα. Απ' έξω, όχι από τη γη. Η ατμόσφαιρα είναι σαν ένα θολωμένο τζάμι. Mm-hmm. Είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα θολωμένο παυλίδι και να προσπαθείς να δεις τι γίνεται απ' έξω. Φανταστείτε τι προοπτικές σου ανοίγει να βγεις απ' έξω και να κοιτάς πια το διάστημα από το διάστημα. Έχουν συγκλονιστικές εικόνες από αυτά τα τηλεσκόπια και κυρίως το Hubble. Το Hubble και το James Webb που θα έχουμε δει οι τηλεθεατές μας, που είναι εδώ και 2-3 χρόνια είναι στο διάστημα, που στέλνει βέβαια εκπληκτικές
εικόνες και γεννάει βέβαια και καινούργια ερωτήματα. Ας πούμε, το James Webb μας έδειξε ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι γαλαξίες και πολύ πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε. Αυτό βάζει σε ερώτημα τις θεωρίες μας. Λέμε, όπα, κάτσε, εμείς είχαμε προβλέψει κάτι και τώρα έρχεται ένα νέο δεδομένο χάρη στην τεχνολογία. Και έτσι προχωράει η επιστήμη. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε και ετοιμαστείτε, θα δούμε πραγματικά ανακαλύψεις που ούτε τις φανταζόμασταν. Σας έχω ακούσει να λέτε ότι θα χρειαστούμε μια νέα φυσική. Να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να γεννηθεί, αλλά σκεπτόμενοι την ιστορία που μου είπατε, με τον άνθρωπο που έλυσε τις εξισώσεις στα χαρακώματα ενώ σφύριζαν οι οβίδες γύρω του, λέω ότι η γνώση είναι τόσο δυνατή και ο ενθουσιασμός για τη γνώση κάποιων ανθρώπων και κάποια μυαλά είναι τόσο δυνατά, που ίσως όλα αυτά να κυοφορούνται ήδη. Ναι, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Δεν έχουν γίνει γνωστά, ίσως στο ευρύ κοινό δεν είναι και δεν είναι και κατανοητά πολλά από αυτά. Γι' αυτό προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο μπορούμε κατανοητά, αλλά ναι, η ιστορία της επιστήμης συνολικά, αλλά και στον 20ο αιώνα, είναι ακριβώς αυτό. Φτιάχνουμε κάποιες θεωρίες και ερμηνεύουμε το σύμπαν. Και όλα πάνε καλά. Μέχρι που η τεχνολογία μας επιτρέπει να κάνουμε πιο ακριβείς παρατηρήσεις, πιο λεπτομερείς. Να τα επιβεβαιώσουμε ή να τα αναιρέσουμε. Γιατί και αυτό έχει συμβεί. Και τα νέα δεδομένα μπορεί να απαιτούν βελτίωση της θεωρίας μας. Και βελτιώνουμε και φτιάχνουμε νέες θεωρίες. Και αυτό προχωράει έτσι. Όπως είχαμε λοιπόν τα τελευταία 50 χρόνια άλματα στην επιστήμη, που δεν ξέραμε είτε στην πυρηνική φυσική και στη σωματιδιακή φυσική είτε στην αστροφυσική, τώρα μαζεύονται αρκετά δεδομένα, ξέρετε, στην επιστημονική κοινότητα που φαίνεται ότι κάτι ψήνεται. Μια νέα φυσική κυοφορείται, μια βελτίωση εννοώ. Δεν σημαίνει ότι αυτά που ξέρουμε είναι λάθος. Θα τα βελτιώσουμε. Μπορεί να είναι νέες θεωρίες βαρύτητας, να είναι νέες αλληλεπιδράσεις, να είναι νέα σωματίδια. Αλλά φαίνεται ότι κάτι παραπάνω χρειαζόμαστε για να ερμηνεύσουμε τον κόσμο. Όπως είναι, ας πούμε, η σκοτεινή ύλη και η σκοτεινή ενέργεια. Δεν ξέρουμε τι είναι, αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει. Το έχουμε ανάγκη. Και πραγματικά αυτό είναι και το αντικείμενο έτσι και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας και του Εθνικού Αστεροσκοπίου και βέβαια της νέας γενιάς συναδέλφων να απαντήσουμε σε όλα αυτά. Θυμήθηκα κάτι το οποίο προσπάθησα να το καταλάβω, δεν το έχω καταλάβει ακόμη. Αυτό με το έτος φωτός. Το είπατε και πριν, αλλά και πάλι δεν το κατάλαβα. Yeah. Ξέρετε, είναι κάποιο. Υπάρχει ένα όριο. Όχι, είναι πολύ. Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Θα κάνουμε μια εισαγωγή στη σχετικότητα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Μπράβο. Σας φτάσουμε στη θεωρία αυτή. Σας ρωτάω. Mm-hmm. Πόσο απέχει από εδώ που είμαστε το μοναστηράκι και θα μου πείτε 5 λεπτάκια. Προσέξτε. Τώρα. Με το κάνατε μετρό. Ένα βήμα στη σχετικότητα. Απαντάτε σε μία ερώτηση μήκους με χρόνο. Mm-hmm. Εγώ σας ρώτησα πότε απέχει και μου λέτε 5 λεπτά. Μου είναι πιο εύκολο. Ακριβώς. Γιατί εσείς υπονοείτε ότι εγώ περπατάω με μία σταθερή ταχύτητα, άρα θα φτάσω εκεί. Άρα βλέπετε ότι ο χρόνος με το χώρο συνδέονται. Και αυτό μας το έδειξε βέβαια πολύ περισσότερο η σχετικότητα. Το κρατάμε αυτό. Και αυτή η ιστορία του χωροχρόνου και αυτή η σύνθετη. Πού συνδέεται βέβαια. Εξαιρετικά σύνθετη και μπορούμε έτσι να την κατανοήσουμε. Επομένως λοιπόν τώρα μπορούμε να μετράμε μήκη, άμα έχουμε μία σταθερή ταχύτητα, με το έτος φωτός. Δηλαδή τι είναι το έτος φωτός, είναι η απόσταση που διανύει το φως σε ένα χρόνο. Για παράδειγμα. Δεν καταλαβαίνω την έννοια. Το φως κινείται με 300.000 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Άρα μπορώ να το χρησιμοποιήσω για να μετράω. Τεράστιες αποστάσεις πρώτα-πρώτα. Σαν να λέμε πόσο απέχει, ας πούμε, η Θεσσαλονίκη 5 ώρες με το αυτοκίνητο. Προσέξτε, απαντάμε πάλι με χρόνο. Ναι. Γιατί λες εσύ, ξέρεις στο μυαλό σου, περίπου 100 χιλιόμετρα την ώρα, 500 χιλιόμετρα 5 ώρες. Το ίδιο λοιπόν στις αποστάσεις, επειδή είναι τεράστιες στο σύμπαν, τα μετράμε με έτος φωτός, δηλαδή που είναι μήκος. Είναι το μήκος που διανύει το φως σε ένα χρόνο. Αυτό και σας είπα πριν για να το καταλάβω. Πώς διανύει το φως το διάστημα ταξιδεύει, αυτό είναι πιο. Ταξιδεύει, ναι. Όπως το φως έρχεται από τον ήλιο έτσι, και κάνει 8 λεπτά. Δηλαδή ναι. Ο ήλιος απέχει 8 λεπτά φωτός. Όπως το φως έρχεται σε εμάς από τον ήλιο, mm-hmm. συνεχίζει έτσι. Πάει στους άλλους πλανήτες και φεύγει απ' έξω. Έτσι βλέπουμε και τα αστέρια. Τα αστέρια που βλέπουμε στον ουρανό έχουν εκπέψει το φως τους στο παρελθόν. Δηλαδή, γι' αυτό με εδώ, μια έννοια. Είναι το άλλο που ήθελα να σας ρωτήσω. Η κοσμολογία είναι στην ουσία μια ιστοριογραφία του σύμπαντος. Γιατί όσο πιο μακριά κοιτάμε, τόσο πιο παλιά κοιτάμε. Υπάρχουν αστέρια που είναι αρκετές χιλιάδες χρόνια πιο παλιά και αρκετές εκατομμύρια. Αρκετά εκατομμύρια χρόνια. Όσο πιο μακριά. Όσο πιο μακριά. Δηλαδή, τη στιγμή που τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε πως ήταν όχι τώρα, πως ήταν εκατομμύρια χρόνια πριν. Και αυτό είναι το εντυπωσιακό. Κοιτάς το παρελθόν του σύμπαντος, κοντά στη μεγάλη έκρηξη. Αυτό το κάνουμε με το James Webb. Μπορεί να κοιτάξει δηλαδή τόσο μακριά
που είναι δηλαδή τόσο πιο παλιά, ώστε να αρχίζουμε να προσεγγίζουμε την μεγάλη έκρηξη. Και αυτό είναι το εκπληκτικό της τεχνολογίας. Κοιτάμε το παρελθόν. Επιβεβαιώνουμε μας, τη θεωρία αυτή της, που έχει επιβεβαιωθεί. Βέβαια, έχει επιβεβαιωθεί πάρα πολλές φορές. Έτσι, ότι... και ήταν πολύ νόστιμο αυτό που διάβασα, το πώς πήρε το όνομά της τελικά. Πήρε από τους πολέμιους. Ναι, της ναι, ναι. Αυτό συμβαίνει, ξέρετε, είναι συχνά στην επιστήμη, ότι ο Χόιλ, που δεν πίστευε στη θεωρία της μεγάλης έκρηξης, ήθελε να την κοροϊδεύσει. Που πότε γεννήθηκε αυτή η θεωρία? 1948 είναι πια η επιβεβαίωσή της, γιατί από δεκαετία του 20. Από δεκαετία του 20, αφού είχαμε δει ότι το σύμπαν διαστέλλεται, μπορούσε κάποιος να κάνει τη σύλληψη ότι πάμε προς τα πίσω με το Λεμέτρ και το Φρίντμαν. Αλλά το 1948 εγκαθιδρύθηκε ως πια επιστημονική θεωρία με αριθμούς και ποσοτική ανάλυση. Ο Χόιλ λοιπόν δεν πίστευε σε αυτό και λέει: τι χαζομάρες είναι αυτές? Αυτό θα προϋπέθετε ένα Big Bang, μια μεγάλη έκρηξη, και έτσι ονοματοδότησε τη θεωρία που πολεμούσε, ας πούμε. Έλεγα και πριν πόσες τέτοιες εκφράσεις έχουν μπει στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή το Big Bang, αλλά πήρε και η αστρονομία, πήρε και η αστροφυσική, πήρε έναν όρο που δεν μας είναι πολύ, μας είναι μάλλον απεχθής, ο πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός. Τι είναι ο πληθωρισμός λοιπόν? Ο πληθωρισμός. Στις δικές σας επιστήμες. Λοιπόν, στη θεωρία, στην επιστήμη της αστροφυσικής και της κοσμολογίας, η μεγάλη έκρηξη είναι μια χαρά, ερμηνεύει το σύμπαν και αυτά που είπαμε. Όμως, υπήρχαν κάποια ερωτήματα που αφορούν, προσέξτε, δισεκατομμυριοστά του δισεκατομμυριοστού του δισεκατομμυριοστού του δευτερολέπτου μετά τη μεγάλη έκρηξη. Εκεί κάτι μας έλειπε. Και η θεωρία λοιπόν του πληθωρισμού, που μπήκε ένα κομματάκι στο παζλ, μας λέει ότι εκείνα τα κλάσματα του δευτερολέπτου, το σύμπαν υπέστη μια εντονότατη, μια εκθετική διαστολή. Οπότε αυτό μας λύνει όλα τα προβλήματα. Αλλά τι έχει ως αποτέλεσμα, και τη λέμε πληθωρισμό, όπως τον πληθωρισμό της οικονομίας που σκόνουν οι τιμές, φούσκωσε το σύμπαν πολύ πιο γρήγορα από ό,τι συνήθως. Αυτό όμως, ξέρετε, έχει μία συνέπεια, ότι το παρατηρήσιμο σύμπαν που βλέπουμε είναι ένα πυροελάχιστο κομμάτι του όλου σύμπαντος, που μπορεί να είναι άπειρο, έτσι. Το παρατηρήσιμο λοιπόν σύμπαν είναι ένα απειροελάχιστο κομμάτι του όλου σύμπαντος. Καμιά φορά αυτό το λέμε και είναι λάθος λίγο η ορολογία, τα λέμε ότι υπάρχουν τα παράλληλα σύμπαντα. Α, αυτό πάλι. Ναι, αυτό είναι λίγο λάθος και μπλέκει λίγο με τη φαντασία, νομίζω. Που λέμε σε ένα άλλο σύμπαν, ας πούμε, τώρα εμείς καθόμαστε αλλιώς ή φοράμε κόκκινα ρούχα. Αυτό δεν ισχύει. Αλλά ότι υπάρχουν αχανείς περιοχές πέρα από το παρατηρήσιμο σύμπαν, που δεν τις έχουμε δει και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα μπορέσουμε να τις δούμε ποτέ, γιατί είναι έξω από τον ορίζοντά μας, αυτό ισχύει και είναι βασικό συμπέρασμα της θεωρίας του πληθωρισμού. Γι' αυτό και στα βιβλία το διαχωρίζουμε και διεθνώς, ότι άλλο το παρατηρήσιμο σύμπαν και άλλο όλο το σύμπαν, οι υπόλοιπες αχανείς περιοχές. Επομένως, ναι, αυτή η φάση του πληθωρισμού, όσο εντυπωσιακή και αν είναι, έχει αυτό το συμπέρασμα. Ότι το κομμάτι που βλέπουμε είναι ένα πυροελάχιστο τμήμα όλου του σύμπαντος. Να μου κατευνάσετε αυτή τη βασική αγωνία ότι η Γη θα συνεχίσει να γυρίζει όπως πάντα γύριζε. Αυτό... τουλάχιστον για μερικά δισεκατομμύρια χρόνια Αυτό ισχύει, είναι πολύ ευσταθές. Ποιες είναι οι δυνάμεις που το κρατάνε? Η βαρύτητα είναι ο σκηνοθέτης του σύμπαντος. Στην καθημερινή μας ζωή, όπως ξέρετε, όλα τα φαινόμενα είναι και βαρυτικά και ηλεκτρομαγνητικά. Οι σκηνοθέτες πρέπει να έχουν βαρύτητα ούτως ή άλλως. Πολύ σωστό. Δηλαδή, πολύ σωστό. Για να επιβληθούν στο σύμπαν. Ακριβώς. Επομένως, δεν κινδυνεύουμε, είναι τρομακτικά ευσταθές το σύστημα για πάρα πολύ καιρό ακόμα. Αν θέλατε να βάλουμε έτσι ένα όριο, ξέρουμε ότι σε 5 δισεκατομμύρια χρόνια ο ήλιος μας θα κάψει τα καύσιμά του. Μέχρι τότε, οπότε θα σβήσει μέσω μίας έκρηξης. Θα γίνει ένας κόκκινος γίγαντας και θα καταστραφεί το ηλιακό σύστημα. Έχουμε λοιπόν χρόνο, Έχουμε χρόνο. Να κάνουμε αυτό που είπαμε. Έχουμε για τους εφικισμούς. Τώρα πώς χαρακτηρίζεται ο ήλιος, που είναι και αυτός αστέρι? Καταρχήν είναι ένα μικρό αστέρι. Έτσι, είναι από τα μικρά αστέρια και είναι ένα λευκό προσκίτρινο αστέρι. Υπάρχουν αστέρια πολύ μεγαλύτερα και ξέρετε, τα αστέρια δεν έχουν όλα το ίδιο χρώμα. Και μπορούμε να το δούμε και με γυμνό μάτι. Τώρα που σας το λέω, οι τηλεθεατές μας, να δουν το βράδυ, να προσπαθήσουν. Θα δουν ότι κάποια αστέρια είναι πιο πορτοκαλιά. Σε κάποιες περιοχές θα το πετύχουν περισσότερο. Δεν είναι αυτό που έλεγαν τα παιδιά από τη Ρόδο. Προφανώς. Αλλά θα το καταλάβετε τώρα που σας το πω αυτό με άλλο μάτι, θα δείτε ότι έχουν άλλα χρώματα. Και βέβαια άλλα μεγέθη. Έτσι, δεν είναι εξωγήινοι αυτά που είναι άλλα χρώματα. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, δεν μας κρύβεται κάτι. Ούτε πληρώνομαι για αυτά που λέω. Μεταξύ αστείου και σοβαρού, είπαμε αυτά που λέγονται γύρω μας. Ναι, ακριβώς. Κάτι άλλο που ξεχάσαμε, ίσως πρέπει να υπερτονίσουμε τη μοναδικότητα της Γης, το είπαμε πριν. Το είπαμε και ότι να θυμόμαστε ότι η Γη είναι ό,τι έχουμε όλο και όλο. Και εδώ, επειδή τώρα και οι συνάδελφοι στο αστεροσκοπείο είμαστε και επιφορτισμένοι με την κλιματική αλλαγή, έτσι, και τη μελέτη στη χώρα μας, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί.
το προφανές ήταν αυτό που λέγαμε, η πυρηνική καταστροφή. Την έχουμε γλιτώσει και φαίνεται ότι δεν πολύ κινδυνεύουμε από εκεί. Αλλά πρέπει να προσέξουμε και τον πλανήτη μας. Δηλαδή το φαινόμενο της υπερθέρμανσης είναι κάτι που πρέπει να το δούμε πλέον σοβαρά. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι δεν κινδυνεύουμε από αστεροειδείς ή μετεωρίτες ή άμα σκάσει ο ήλιος. Από τα δικά μας έργα χρόνο. Περισσότερο. Κινδυνεύουμε από τα δικά μας έργα και πρέπει να το... Να το έχουμε πάντα στο νου μας. Αλήθεια, πόσες ευκαιρίες προσφέρει το σύμπαν, υποθέτω πολλές, αλλά πόσες μπορούμε να αξιοποιήσουμε εμείς για να παρατηρήσουμε τον καιρό από το διάστημα, γιατί είπαμε ότι υπάρχει αυτή η αλληλεπίδραση. Είναι οι εφαρμογές που λέγαμε ότι δεν είναι ότι πετάμε μερικά λεφτά για να δείξουμε πόσο σπουδαίοι είναι οι επιστήμονες της χώρας μας. Ακριβώς. Αυτό το κάνουμε εμείς. Είναι η επιστήμη της τηλεπισκόπησης, δηλαδή να κοιτάμε από το διάστημα πια τη γη. Και έχει πάρα πολλές εφαρμογές. Είτε στο κλίμα, είτε στον καιρό, είτε στην πρόληψη, ας πούμε, των πυρκαγιών. Και εμείς συνεργαζόμαστε με την πολιτεία, γιατί κοιτάς, βλέπεις ένα δάσος. Όταν έχει μειωθεί μετά από ένα καύσωνα υγρασία, ο χρωματισμός του αλλάζει. Αυτός που είναι μέσα μπορεί να το καταλάβει. Ο δορυφόρος το καταλαβαίνει και μπορεί να δώσει σήμα στην πολιτεία. Και είναι μια σειρά άλλα ζητήματα. Η γεωργική παραγωγή του, αν θα πάει καλά, ισόδια. Θέλω να πω ότι τα εφαρμόζουμε ήδη αυτά και είναι εξαιρετικά, ας πούμε, προστατοφόρα και χρήσιμα για την πολιτεία. Αυτό που είπατε πριν για τις εφαρμογές, αυτό δεν θα μπορούσε κανείς να το σκεφτεί πιο πριν. Όταν είχε βρεθεί, ξέρετε, το μποζόνιο του Higgs που λέμε, που κακώς κάποιο λέει το σωματίδιο συζήτηση, λίγα καταλάβαμε, του Θεού. Ναι, είχαν ερωτήσει λοιπόν τον Higgs στη δημοσιογράφη όταν πήρε το βραβείο Νόμπελ. Ωραία λέει όλα αυτά, αλλά το μποζόνιο αυτό πώς θα βοηθήσει την ανθρωπότητα. Και τους λέει ο Higgs, μα με τα μποζονικά είδη προφανώς. Λέει δημοσιογράφη έκπληκτη, τι είναι αυτά. Και λέει ο Higgs, και πού θέλετε να ξέρω. Όταν ανακαλύφθηκε το ηλεκτρόνιο, ήξερε κανένας τι θα είναι τα ηλεκτρονικά είδη. Το θέμα είναι και έτσι είναι και τώρα. Κάνουμε τη βασική μας έρευνα στην επιστήμη της αστροφυσικής και της κοσμολογίας και ξέρουμε ότι αυτό θα έχει εφαρμογές. Δεν τις ξέρουμε τώρα ποιες είναι, αλλά είναι σίγουρο τις επόμενες δεκαετίες θα δούμε θεαματικές εφαρμογές όλων αυτών που συζητάμε. Κάποια εφαρμογή που ξεχάσαμε, είπαμε για τη μετεωρολογία, πολύ σημαντικές οι εφαρμογές. Είναι πάρα πολλές και μια που. Το ρωτάτε, για τους δορυφόρους. Υπάρχει ένα λεπτό σημείο που είναι το εξής. Mm-hmm. Σε ποιον ανήκει το διάστημα. Η συνθήκη, η μόνη δηλαδή που υπάρχει από το 1967, που τότε ήταν μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης. Και άλλες εποχές εντελώς. Το διάστημα ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Από τότε έχει μπει βέβαια πολύ νερό στα βλάκια, γιατί τώρα, όπως σας είπα στην αρχή, είμαστε κοντά, πάρα πολύ κοντά στην εκμετάλλευση του διαστήματος. Mm-hmm. Και μπαίνουν όλων των ειδών τα ερωτήματα. Ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Ανήκει στις χώρες. Πού κάνουν αυτές τις εξερευνήσεις, ανήκει σε εταιρείες. Ξέρετε, το 1967 δεν είχαμε ιδιωτικές εταιρείες. Που τώρα ήταν κρατικά εγχειρήματα όλα αυτά. Ακριβώς. Οπότε τώρα βλέπετε έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος ανταγωνισμός. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να πάει σε Ελλήνη να κάνει βάση. Μπορεί όποια χώρα πρωτοπρολάβει το παίρνει. Την εκμετάλλευσή της ποιος θα την έχει. Γι' αυτό υπάρχει ένας τομέας που λέμε τώρα το δίκαιο του διαστήματος, προσπαθεί να βάλει τάξη σε όλο αυτό. Δηλαδή, αυτό να το κρατήσουμε λίγο, γιατί θα μας απασχολήσει στο μέλλον και ο ανταγωνισμός βέβαια στο διάστημα. Δυστυχώς τον βλέπουμε έτσι μεταξύ των δύο μπλοκ που διαμορφώνονται της Δύσης και της Ανατολής, θα είναι τρομακτικός. Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά και να μπορέσει όλη η ανθρωπότητα να επωφεληθεί από αυτά τα επιτεύγματα της επιστήμης. Υπάρχουν όμως και τα διαστημικά απορρίμματα που έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε και το διάστημα. Και εκεί, γιατί δεν υπήρχε κανένας θεσμικός έλεγχος στο ποιος παράγει, τι τα κάνει αυτά τα απορρίμματα. Μπορεί ο καθένας να αφήσει τους παλιούς του δορυφόρους ή να τους διαλύσει ακόμα χειρότερα εκεί έξω. Δεν σκεφτήκαμε το επόμενο βήμα. Ο ενθουσιασμός για την κατάκτηση του διαστήματος, να το βάλω έτσι. Δεν μας γέννησε το ερώτημα τι γίνεται με αυτά. Θα επιστρέψουν όλα, επιστρέφουν. Ακριβώς. Είναι ζητήματα που πρέπει να τα λύσουμε ως ανθρωπότητα. Γιατί ξέρετε, πια οι δορυφόροι δεν είναι πριν 20 και 30 χρόνια. Τώρα είναι θεαματικά περισσότεροι. Οπότε πρέπει να μπει μία τάξη. Και υπάρχει βέβαια δυστυχώς, που δεν έχει σταματήσει ποτέ αυτό, και το ζήτημα της χρήσης του διαστήματος για πολεμικούς σκοπούς. Αυτό είναι κάτι εξαιρετικά επίφοβο, που πρέπει και αυτό ως ανθρωπότητα να το αντιμετωπίσουμε. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι συνολικά ο αιώνας μας αυτός θα είναι ο αιώνας του διαστήματος και του σύμπαντος. Πρέπει να κάνουμε προσεκτικά βήματα ως ανθρωπότητα και να μελετάμε και το μετά. Πάντα προς όφελος όλων μας. Δηλαδή αυτό ας το κρατήσουμε τουλάχιστον. Έτσι. Πρέπει να ωφεληθεί όλη η ανθρωπότητα από τα αποτελέσματα της επιστήμης και όχι μόνο μερικοί που μπορούν να πληρώσουν στον Elon Musk για να πάνε εκεί, ούτε μερικές χώρες μόνο. Τώρα εδώ έπεσα σε μια σημείωση. Ένα έτος φωτός, 9,5 τρισεκατομμύρια χιλιόμετρα. Ακριβώς. Έτσι, για να καταλάβουμε. Ακριβώς. Ήθελα να βρω την αναφορά σας για τη μοναδικότητα της γης, αλλά και για το
ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου. Νομίζω ότι είναι, θα μπορούσαμε να τελειώσουμε με αυτό. Γιατί ναι, αυτό να το... ότι η μοναδικότητα της γης μας, δηλαδή δεν είναι ότι παιδιά δεν πειράζει, θα βρούμε τρόπο, οι επιστήμονές μας είναι δυνατοί, θα βρούμε τρόπο να πάμε αλλού. Όχι, όχι, δεν είναι. Πρέπει αυτό να μας μείνει ότι πρέπει να προσέξουμε τη γη μας. Έτσι, μπορεί να είναι ένας τυχαίος πλανήτης, αλλά είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός πλανήτης, γιατί υπήρχαν όλες αυτές οι προϋποθέσεις να δημιουργηθεί ζωή. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνει, να συνυπάρξουν όλα αυτά μαζί. Σε αρκετά δισεκατομμύρια χρόνια στο μέλλον, ναι, θα μπορέσουμε ενδεχομένως, άμα υπάρχουμε ακόμα, να έχουμε φτιάξει και τις αποικίες. Αλλά για να γίνει αυτό, για να φτάσουμε ως εξής, πρέπει να προσέξουμε τη γη μας. Γιατί προς το παρόν είναι αυτό που έχουμε, ας πούμε. Και αυτό είναι πολύτιμο. Συνάρπαζε βέβαια όλους τους πολιτισμούς, έτσι και τον ελληνορωμαϊκό κόσμο, αιώνες πριν. Και κάνοντας αυτό που σας έλεγα πριν, ότι μπορούμε να δούμε το παρελθόν, αυτό το περίεργο πράγμα που λέμε ότι όσο πιο μακριά κοιτάζουμε, βλέπουμε πάνω προς τις αρχές της δημιουργίας του σύμπαντος. Να πάω λίγο στην ιστορία, έτσι, αντίστροφα. Ποια είναι η συμβολή των Ελλήνων στην υπόθεση αυτή, στη μελέτη του έναστρου ουρανού? Είναι εξαιρετικά σημαντική. Ξέρετε, η μελέτη του έναστρου ουρανού ξεκίνησε στη Μεσοποταμία 5.000 χρόνια πριν. Αυτό που γίνεται στις ακτές της Ιωνίας, δηλαδή στον ελληνικό κόσμο, είναι πια η συστηματική μελέτη του διαστήματος, του σύμπαντος, έτσι, του κόσμου που μας περιβάλλει, με κίνητρο την ίδια την περιέργεια, χωρίς δηλαδή κατά ανάγκη πρακτική εφαρμογή που είχαν ενδεχομένως οι Βαβυλώνοι και οι Αιγύπτιοι. Η χαρά της γνώσης και με συστηματικό τρόπο. Ότι υπήρχαν άνθρωποι που ήταν φιλόσοφοι. Αυτό ακριβώς. Αυτό η δουλειά τους. Αυτό ξεκίνησε με το Θαλή και τον Αναξίμανδρο, που είπαν ότι θα μελετούμε τον κόσμο χωρίς μεταφυσική, χωρίς θρησκευτικές αντιλήψεις, μόνο με την παρατήρηση, το πείραμα και ορθολογικούς συλλογισμούς. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα. Ήταν επανάσταση στην εξέλιξη της ανθρωπότητας και πραγματικά έφτασε στο ζενίθ του εκεί, ας πούμε, στον ελληνορωμαϊκό κόσμο του 1ου-2ου αιώνα μετά Χριστόν, που είχαμε, ας πούμε, και τον μηχανισμό των αντικυθύρων. Δηλαδή, πια είχαμε τρομακτικές δυνατότητες να προχωρήσουμε με οργανωμένο τρόπο στη μελέτη του σύμπαντος. Αυτό είναι καμιά φορά να το θυμόμαστε. Και άλλοι πολιτισμοί, όπως και οι Ινδοί και οι Κινέζοι, είχαν κάνει τα βήματά τους. Στο δικό μας κομμάτι εδώ, δηλαδή αυτό που λέμε όντως στα βουνά μας και στην Κύπη πατάμε, γίνανε αυτές οι οργανωμένες παρατηρήσεις του έναστρου ουρανού. Είναι καλό ως κληρονομιά να το έχουμε, ας πούμε. Και εκεί είναι και, όπως ξεκινάω και στο βιβλίο μου, που έγινε με το πείραμα του Ερατοσθένη που μέτρησε την ακτίνα της γης. Το εκπληκτικό με αυτόν τον άνθρωπο είναι το εξής, ότι ενώ είναι κολλημένο στη γη, κατόρθωσε να βρει μέσω ορθολογικών συλλογισμών έναν τρόπο να μετρήσει όλη αυτή την ακτίνα της γης και το έκανε πολύ επιτυχώς. Δηλαδή, χωρίς να βγει ποτέ από τη γη, χωρίς να έχει όργανα, χωρίς να μπορείς να παρατηρήσει με άλλο τρόπο. Και η σημερινή εποχή, δηλαδή, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Είμαστε κολλημένοι στο ηλιακό μας σύστημα. Τώρα κάνουμε τα πρώτα μας βήματα. Παρ' όλα αυτά, μέσω ορθολογικών συλλογισμών και προσεκτικά οργανωμένων πειραμάτων, έχουμε μια πολύ καλή εικόνα για όλο το σύμπαν. Χωρίς να έχουμε βγει ποτέ από τη γη μας. Αυτό είναι που πρέπει να κρατήσουμε από τους αρχαίους Έλληνες, ότι όλα είναι δυνατά, αρκεί να βάλεις το μυαλό σου κάτω, να σκεφτεί, να κάνεις τα πειράματά σου και τις παρατηρήσεις σου και να καταλάβεις πώς δουλεύει ο κόσμος γύρω μας. Ποιες είναι οι νομοτέλειες δηλαδή που καθορίζουν την εξέλιξή του. Άλλο ένα δίδαγμα από τη μελέτη του σύμπαντος. Και να προτείνω να ανοίξετε αυτό το βιβλίο, είναι πολύ αξιόλογο. Σε τόσο λίγες σελίδες μπορείτε να μάθετε για το σύμπαν, δεν είναι μικρό πράγμα και έχει και αρκετές λεπτομέρειες, δεν είναι μόνο... Αυτό θαύμασα, ότι έχει και λεπτομέρεια. Ακριβώς. Άρα και αυτό είναι, ήταν και είναι η εντολή του εκδότη. Ένα εύληπτο βιβλίο, μικρό, να μην χαθεί ο άλλος, ας πούμε, μέσα στις λεπτομέρειες, να το παρατήσει, γιατί ξέρετε, συμβαίνει αυτό. Ξεκινάς ένα βιβλίο ενθουσιασμένος και δυσκολευτείς πολύ. Αυτό. Και ώστε να κατανοήσει όλες τις λεπτομέρειες για το σύμπαν μας. Και νομίζω ότι από ό,τι μας λένε και οι εκδότες, έτσι, επειδή έχει γίνει και bestseller, πάει αρκετά καλά. Να πάει και ακόμη καλύτερα. Και να πάμε και εμείς ακόμη καλύτερα ως κοινωνία και ως πλανήτης. Και ως πλανήτης πάντα. Κύριε Σαρδάκη, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση. Εγώ ευχαριστώ. Εξαιρετική συζήτηση και υπόσχεση. Και νομίζω να πήραν οι τηλεθεατές μας κάτι για το σπίτι. Όλοι μας. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ. Να πάρετε για το σπίτι περισσότερη μελέτη. Εμείς το λέμε χρόνια αυτό. Αμέτρητα βιβλία. Και πάρα πολλά από αυτά αξίζουν την ανάγνωσή τους. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.